Αν είσαι επαγγελματίας, φαίνεται. Του πω αγόρα μια φορά ότι ο Τσαλτίδης αργεί ενώ εσύ είσαι συνεπής και τα λοιπά. Θα έρθει η ώρα 11 τώρα. Άσε που έχει φάει και την κουτουλιά. Τι, ποια κουτουλιά? Από χθες. Από το Ποντικονίσι. Τι? Ποντικονίσι. Στο Ποντικονίσι. Τι αγκάρι. Εκεί που θα κέρδιζε όπως μας έλεγε. Ναι. Και τα λοιπά. Το μάτι της χρονιάς. Πρώτη αγωνιστική. Τα ακούσαμε και αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να τον κουλαντρήσουμε, ρε φίλε. Είμαι από φάπα σε φάπα πάω κι εγώ. Τι να κάνεις και εσύ, ρε φίλε. Εντάξει. Τα βουητά στο τέλος ήταν το θέμα. Όχι, όχι, σα ίσα. Τα βουητά ηρέμησαν άμεσα με την ανακοίνωση που βγάλε χθες το βράδυ Super 3. Μπορεί να μην την είδες. Δεν την είδα. Γιατί είναι... Πριν το μάτς, μετά το μάτς. Είναι γύρω στις 12 το βράδυ έχει βγάλει ανακοίνωση. Ναι. Και ακριβώς σταμάτησε τα βουητά. Γιατί έχει βγάλει μια ανακοίνωση ότι ηρεμήστε, πάρτε αποφάσεις με ηρεμία και χωρίς να ψάχνετε ξυλαστήρια θύματα. Εμείς θα είμαστε μαζί, θα είμαστε όλοι μαζί, θα είμαστε ενωμένοι. Το βουητό ήταν μεγάλο, τραπεζανίδης να ακουγόταν. Η τρία, επειδή εγώ στο κήπεδο ήμουν και δεν περίμενα την τηλεόραση του Τραπεζανίδη. Ναι. Τώρα έκανε μετά στους Τραπεζανίδες. Ναι. Στο προηγούμενο, στο Άρης Ολυμπιακός έκανε ο Τραπεζανίδης. Τραπεζανίδης με τον... Δεν ήξερε ως το Τραπεζανίδη. Τραπεζανίδης με τον τέτοιον, τον... Καραλή. Τον έξι, ναι. Α, έκανε. Ο καλύτερος δηλαδή, ο πιο έμπειρος και τα λοιπά, ήρθε στο Άρης Ολυμπιακός. Έτσι, στο Άρης ΠΑΟΚ ήρθε Στους άπειρους θέλουμε, ρε φίλε. Άπειρη αστυνομία, άπειρη δημοσιογράφη, έτσι πάει. Ο Σταμπούλης δεν είναι καθόλου άπειρος, είναι μια χαρά, μια χαρά και πάρα πολλά χρόνια. Τότε γιατί, ναι, αλλά ρίχνεις μπηχτή, κατάλαβες, ρίχνεις μπηχτή τώρα. Γιατί ρε φίλε τώρα έτσι και όχι αλλιώς. Στο Άρης ΠΑΟΚ, η ΕΡΤ έστειλε ΠΑΟΞΙ, αυτό σου λέω. Ενώ στο Άρης Ολυμπιακός έστειλε έναν ΕΚΤΖΙ και έναν... Αν γινόταν ανάποδο, όμως, ξέρεις τι θα έλεγες, ε. Ο Σταμπούλης ήταν στον Άρη Ολυμπιακός, θα λέγατε, είτε Ολυμπιακός δεν πάω, το ίδιο δεν είναι. Έτσι θα λέγε. Ναι, είδες το. Θα παίρνω μέσα το στόμα σου τα λόγια τώρα. Κατάλαβες. Γράψω και αυτό το λες μετά από εκεί. Αλήθεια, είναι αλήθεια. Εγώ το παραδέχομαι. Αλήθεια, είναι η Τρόικα εδώ πέρα. Είναι. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, 10 μέχρι τις 12. Έτσι. Μάριος Ασλαμάς, Χρήστος Αλτσίδης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Είναι η πρώτη εβδομάδα που μειώνει τη διαφορά του. Του. Του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Ναι, μειώνεται όμως και η ουραγή με τον Άρη. Η ουραγή τι έχουμε. Ναι, 7 βαθμούς, 8 εκεί. Εσύ στους 12. Τι έβγαλα το πρόγραμμα. Πού παίζετε τώρα, πού παίζετε. Απόλλων Σμύρνης. Έβγαλα το πρόγραμμα το δύσκολο, φίλε. Ναι. Και τώρα θα ξεκινήσει η ανωδική πορεία. Μην γελάς. Α, τώρα το δύσκολο πρόγραμμα, ε. Όταν έβγαζε ο Πάου ήταν τυχερός και το ένα και το άλλο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλημέρα. Έχεις χάσει. Έχεις. Μην κάνεις το. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Θα κάτσεις κανονικά χωρίς το ρίγο. Τρόπια κοινωνίας. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Όποιος τολμήσει να καλέσει δεν θα απαντήσουμε. Αυτό θα γίνει την δεύτερη ώρα. Έχεις χάσει το. Αν γίνει και όταν αποφασίσουμε πάλι εμείς. Ένα μεγάλο μπράβο στον. Ένα μεγάλο μπράβο. Άντε για να ξεδεστώσουμε λίγο κομπή. Ένα μεγάλο μπράβο. Σε έναν παίκτη που νίξε μόνος του πήρε βαθμό τον ΠΑΟΚ. Μόνος του. Μπράβο ρε φίλε, είσαι παικτούρα. Είδες. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι σπαθεί τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης και άσο το βλέπα εγώ αυτό. Ναι. Την Παρασκευή το είπα, το πέρασε. Ναι, το πες. Και άσο το βλέπα. Άρα δεν έβλεπες σκιές. Την Παρασκευή το είπα. Όχι. Βέβαια, αν μας έδινε το πέναλτι. Μπορεί να το κάνεις άσο αυτό με σκιά, αν θες. Ποιο πέναλτι. Η μπάλα έχει βγει out. Α, βγήκε out. Την άλλη φορά έφτασε η Ιερά Πέτρα, τώρα βγήκε και έφτασε. Τώρα έφτασε τη Φιλοθέη. Εντάξει. Δεν πειράζει. Σας δίνουμε λίγο ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ότι παραμένει η διαφορά στη βαθμολογία. Κατάλαβες τα γύρι. Και την επόμενη εβδομάδα η μεγάλη Πανάφα πάει μες στο εξοχικό Καραϊσκάκι. Δεν παραμένει η διαφορά. Μειώθηκε η διαφορά, φίλε. Καλά είναι τώρα τα μωρά του Δόνη. Πολύ καλά είναι. Τα μωρά του Δόνη καλά είναι τώρα. Όχι σε ένα Παναγιώτη. Για κάποιους παοξίδες, τα μωρά του Δόνη καλά είναι τώρα. Τα μωρά του Δόνη. Τα μωρά του Δόνη. Που δεν είναι μωρά. Τι παθαίνετε κάθε Δευτέρα. Φίλε, σας άντεχα. Θα έφευγα. Καλά είναι. Ευτυχώς την άλλη Δευτέρα θα λείπω. Πάμε στην Αθήνα. Απόλλων Άρης είναι. Απόλλων Άρης. Εκεί ξέρεις, είχατε πολύ καλή παράδοση. Εμείς όχι με τον Απόλλων και εσείς δεν είχατε καλή με τον Εθνικό και είχαμε καλή εμείς. Μάλιστα. Ναι, Παναγιώτη, ναι. Εκείνο κλείστο φίλε. Πήρε τον πρώτο βαθμό. Έχω την ταφή την Τετάρτη να προλάβω να κάνω την εκταφή και μετά σκριώσω. Κλείστο το, έχω παγώσει με το που μπήκα. Κάποιο το έχει εδώ πέρα. Με το ζόρι, τι πας. Όχι, άφησα το σακίδιο γι' αυτό. Τώρα που πας. Κλείστο, δηλαδή δεν είναι το βλέπω. Μάρια μου. Έχω εκταφή, είπε. Έχω εκταφή, λες, την κάνει αυτό στην εκταφή. Εσύ να πας. Η συμμετοχή είναι όλο αυτό το πράγμα. Πας και σκάβεις εσύ. Εντάξει, δηλαδή και εγώ τώρα στον πατέρα μου, εγώ θα πάω. Πού πάει, πάει, έρχεται, φύγε, κάτσε έξω από αυτήν. Κάτσε έξω. Κλιματιστικό, ρε φίλε, έχουμε ό,τι εννοείται. Έχει δίκιο, φίλε. Για εγώ την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα. Άκου να δείτε, επειδή εσείς οι δύο είστε κολόγεροι, δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς, επειδή αυτό είναι 72 χρονών
και έχει προβλήματα υγείας. Δεν φταίμε εμείς. Μια χαρά είναι. Θα σκάσουμε εξαιτίας του. Χοροπεδάει στις συναυλίες, πηγαίνει, πηγαίνει σε προβολές. Πώς είναι, εκεί τι 11 προβολές, 12 πώς είναι. Εκεί. Πού έχει air condition, μεγάλε, πού δεν... Στο 8-ball. Στο 8-ball δεν έχει air condition ούτε τον Ιούνιο στο site. Όχι, έτσι ωραία. Δεν έχει, πραγματικά. Γιατί κάνει. Να στάζει. Έχει μόνο υδροτήλα. Έχει. Σύνη υδρότα. Χειμώνα. Το τρελώσε. Διαγωνισμού έχουμε. Παππού, παππού. Παππού, μπαμπόγερε. Μπαμπόγερε. Κάνα διαγωνισμό έχουμε. Τι διαγωνισμό. Εσύ το έχουμε. Έχουμε, ναι, για εισιτήρια. Ηρακλή. Πού παίζετε, Μάρι, την επόμενη εβδομάδα. Με Γυνιακό εδώ. Καλαμπούρι. Καλαμπούρι, ο Γυνιακός την πρώτη εβδομάδα με στην Πάτρα, δεν έπαιζε. Πού έπαιζε. 0-4 έκανε χθες. Ο Γυνιακός, πρόσεξε, φίλε, σε κάποια μάτσα είναι 0-4, σε κάποια μάτσα όμως ναι. Παίζει κανονικά. Όχι, ναι. Μπορεί να παίζει κανονικά το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο να κλατάρει. Έφυγε ο προπονητής. Να το 0-4. Σάββας Παντελίδης, πρώτο πυλών του Άρη. Λοιπόν, το ακούσατε στην Τρόικα. Τα ακούτε εδώ. Το ξέρεις. Καλά δεν τρέπεσαι καθόλου. Πριν ένα λεπτό έλεγες... Στο All About Άρης, 8 παρα 8 το βράδυ. Πριν τρία λεπτά, Τσαλτίδη, μου λέγεις δεν υπάρχουν βοητάκια. Έβγαλε ένα κύριο συμπαρτήρι και τώρα λες που το ξέρεις για το Παντελίδη. Τελικά, τι ισχύει. Εγώ δεν είναι για τον προπονητή. Για τον προπονητή υπάρχει θέμα. Α, για ποιους, βοητά για ποιους. Για την απόδοση. Θα φύγει δηλαδή σήμερα ο Παντελίδης από τον Αστέρα Τρίπολης. Νικάει την Ξάνθη και φεύγει. Νικάει και ξανά. Όπως είπε και ένας φίλος μου χθες το βράδυ. Αν νικήσει την Ξάνθη και φύγει το βράδυ, θα έρθει στον Άρη. Αυτό. Εγώ τώρα τι είπα, τι είπα. Εγώ είπα κάτι άλλο. Γι' αυτό είπε. Ναι. Τι είπα, αυτό. Άρα λέτε ότι παρελθόν ο μπαμπάς του Τέιμου. Όχι, Παναγιώτη, Παναγιώτη ποιο το είπε πρώτος. Εσύ. Εγώ. Ναι. Μετά το λέει αυτός. Ναι. Δεν άκουγες το βράδυ εκπομπή γι' αυτό. Άρα δεν το είχε προβολή, είχε προβολή. Χθες το βράδυ, εσένα να ακούω. Post game. Πού σε τι, α, post game. Μάθε τα post game στο χωριό σου πάνω θεμά. Στο Βαθύλακο. Το χωριό μου δεν είναι ο Βαθύλακος. Είναι το χωριό της γυναίκας μου. Πάλι το χωριό είναι Χαριλάου. Βαθύλακος μεγαλύτερο χωριό. Έλα, βάλει ύμνο Πανετολικού. Με Α, μεγάλη λοιπόν, μας χαρά. Αφού θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί και δίνεις ρεπορτάζ. Βάλει ύμνο Πανετολικού να πάει γούρι. Γιατί κάθε εβδομάδα μπαίνει με τον επόμενο αντίπαλό του ΠΑΟΚ τον ύμνο ο Αρλαμάς. Κατάλαβες. Σταυροπόδι. Την άλλη εβδομάδα μέσα στους 7 πόντους θα μπαίνει. Έχω να το κάνω αυτό 1,5 χρόνο. Ω, μάλλον στο όνειρό μου τον ύμνο του τρομερού. Με αντίπαλο του ΠΑΟΚ έχω να το κάνω ούτε 3 χρόνια. Του ατρομήτου την προηγούμενη εβδομάδα έβαλε Αρλαμά. Μετά τον αγώνα. Όχι, πριν πάμε. Η μόνη μας ελπίδα, η τελευταία ελπίδα του δυτικού κόσμου. Έχουμε παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Α, τον επόμενο, την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Έτσι, είδες που θα με μεγάλη μας χαρά, μετά από πάρα πολύ καιρό, ξεπαρθενιαζόμαστε από ένα παιδί το οποίο το λατρεύουμε. Αντουάν. Που αν ήταν έτσι όλοι οι παοκτσίδες, ο πλανήτης μας θα ήταν πραγματικά παράδεισος, Παπαδόπουλα. Ναι, είναι σχεδόν έτσι όλοι. Είναι ο Αντώνης από Κασάνδρου. Ο Bohemian Rhapsody, έπος της 7ης τέχνης. Επιφυλάσσουμε να το δω. Μάρια, όταν θα πας θα μου πεις να πάμε μαζί. Πώς θα έρθω, πάει το μηχανάκι. Έχει χάσει ο Άρης από τον Ολυμπιακό και έχουμε θέμα προπονητή. Καλά, φυσιολογικό. Αντώνη, να σε καλά, παλικάρι. Έχει χάσει ο Ηρακλής από την Κέρκυρα και έχουμε θέμα προπονητή. Έχετε σφαγή του ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά ισοπαλία ο ΠΑΟΚ. Και έχει δοθεί νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Και εσύ, ρε Αντώνη, την Κασάνδρου, μα θέλει για τη ραψοδία τη. Δεν το έχει το τσεπάκι, ρε Κακομίδη. Είναι ο Sport Bill τη Κασάνδρου. Έχει το βαλτσάκι με τον τίτλο, κατάλαβε. Sport Bill. Το μόνο που λείπει το Sport Bill από το Sport Bill από τον Αντώνη Κασάνδρου είναι η Λίλη. Να είναι καλά ο Άρη. Ποιον παίζει τώρα, Πόλον Άρη, είπαμε. Στη Ριζοπολή. Α, ναι. 0-0 στην Κρήτη χθε. Απολωνάρα, φίλε, συγγνώμη. Πήρε πόντο, ε. Ναι, 0-0. Απολωνάρα, φίλε, sorry. Συγγνώμη, στο λέω με το Μελίπ. Εγώ τον θέλω τον Άρη που στηρίζω. Μαρία, κοίτα πώς. Πώς το συμπαθώ τον Άρη. Μαρία, κοίτα, ο Άρης στο δρόμο θα το βρει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Κοίτα πώς θα ξεφύγεις από τα χωράφια. Με τον προπονητή που έχεις, ο οποίος έκανε εγκλήματα στην Κέρκυρα, αλλά δεν τα λες και δεν τα γράφεις. Εγκλήματα. Και μια μικρή αναφορά στον πρόεδρο. Πέρα από το προφανές, πες μου ένα. Έπεσε με το Χασομέρι σεντερφόρ. Σε παραδέχομαι. Ναι. Κάποιο άλλο, είπες εγκλήματα. Πες μου, θέλω να τα βρω άλλο. Δεύτερο, το δεύτερο. Εύκολο. Δεν βάζει το ρόβα. Δεν ξεκινάει το ρόβα και βάζει μέσα το Χασομέρι. Το δεύτερο είναι αυτό. Κάτσε. Περίμενε, ένα-ένα. Όπα. Ένα-ένα. Όχι, όπα, μην τον ταράζετε. Ένα-ένα. Είμαι εγώ Βοσνιάδης και λέω στον Χρήστο Κιός και στον Τσαλτίδη. Τι κάνω. Σιτζίδης και Κανακούδης τραυματίες. Ποιο να βάλω. Ποιο να βάλει. Καλά είναι. Δεν ήταν καλά. Λάθος. Αποφασίστε, ρε παιδιά. Ανέτοιμο είναι. Άρα δεν ξέρει. Ανέτοιμο είναι. Το βασικό μου αριστερό μπακ και το δεύτερο μου αριστερό μπακ. Άκου λίγο. Θε για κάνα μήνα το βιερίκα. Άκου λίγο. Όταν δεν έχει. Όταν έχει. Άκουσε δεν με είναι λίγο. Έτοιμο. Ποιο βάζω εκεί. Έτοιμο. Ακ... Βάζει λοιπόν. Ωραίο, συμφωνώ. Περίμενε, φίλε. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι αυτό που έχει πει. Ποιο. Αν θε να βάλει κάπου τον Πασά. Επειδή ναι. Τον ξέρω, τον είχα στον Άρη. Πέρσι. Και εγώ τον είχα πιο μπροστά στον Άρη. Μπράβο. Ναι, δεν... τον υπάρχει μια διαφορά. Εγώ τον είδα ένα χρόνο. Ο Βοσνιάδης μάλλον δεν τον είδε. Λοιπόν. Μπακ τον Πασά και σέντερφορ το Χασομέρι. Βάλει του ανάποδα.
Βάλε σέντερ φορ τον Πασά. Αφού δεν έχει τον Περόν έτοιμο. Ποιον βάζω αριστερά. Θε για κανένα μήνα το Βιερίνια, δεν το χρειαζόμαστε, φίλε. 7 βαθμού θα ξεκινήσουμε την άλλη εβδομάδα. Όχι, δεν το θέλω. Γιατί έχει γίνει σαν τον Κιώση τώρα, ο Κιώση ξαναπήρε κιλά. Να σου πω, σήμερα πρέπει να φέρω φορά. Βάλε κάποιον από το πόδι μου. Βάλε ένα δεξί μπακ από εκεί. Ποιο έχει δεξί μπακ. Η φωτογράφηση που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν φανταστική. Βάλε μπακ. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Αλλά βάλε μπακ. Ωραία, ωραία. Εγώ θέλω να προτείνουμε κιόλα. Δεν γίνεται να βάλει τον εξτρεμοφόρ. Που είναι εξτρέμο ο Πασάς Πέλαδρο. Δεν είναι για τίποτα. Κάνεις λάθος ότι άρχισες ξεφωνητά στους παίκτες. Γιατί όχι. Όχι, για Πασά, κάνω πλάκα το Γιάννη. Εξαιρετικός για τη δεύτερη κατηγορία. Εξαιρετικός. Τη φωτογράφηση με τις σακούλες. Τη φωτογράφηση με τις σακούλες. Γιατί στον Αγρίνιο δεν το παίζανε. Ε, Μάρια. Τη φωτογράφηση που έκανε με τις σακούλες. Μήπως δεν νομίζω το Χατζημπαναγκή είναι να μαζέψει κάνα πονταλάκι. Σακούλα, όχι. Αφού τρεις βαθμούς έχω. Δύο αγωνιστικές έχω τρεις βαθμούς. Επειδή χρειάζεται γι' αυτό. Χριστό! Έχουμε χαλή από κάτω. Πολύ αμυδρά ακούγεται. Εγώ δεν ακούω τίποτα από το ένα. Είμαι άμπορη. Καλύτερα, καλύτερα. Λίγο να παίρνουμε ρυθμό. Ναι, λίγο ρυθμάκι έτσι. Τραγουδάκι θα βάλεις. Όπα, όπα. Μην βάζεις τη μουσική τίποτα. Αμάν. Άντε πάλι. Πάπα, πούπα, συνέχεια αυτό. Πάπα, πούπα. Πρώτη φορά. Γιορτάζω. Μετσαλτίδη στην εκπομπή. Πρώτη φορά. Μετσαλτίδη στην εκπομπή. Άγος Μπέδερος. Έρχεται μήνυμα από τον κορυφαίο SMSA στην Ευρώπη. Στην όχι στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη. Ο οπαδός του Άρεος, ο Σμπέθερος, που όχι τον προσκυνάνε όλοι. Όλοι. Με ρωτάνε παοκτσίδες, με ρωτάνε Ολυμπιακοί, δεν υπάρχει. Έτσι, πες τα. Αγαπητοί άλκημοι των FM. Τώρα που η ΟΜΑΣ ολοκλήρωσε τα παιχνίδια μετά των αγαπητών χορηγών. Ήγηκεν η ώρα όπως κρίνομεν τον δύσμυρον Προκοπάκο Ερέρα. Έχω βγάλει το βρακί μου και στο δίνω και βγαίνω τσιμισκή χωρίς το βρακί. Το διαβάζω άλλη μία φορά. Το βρακί σου δεν μπορείς να το δώσεις γιατί το έχει πάρει ο Σπανός από χθες το απόγευμα. Ναι, το έχει ο Σπανός, το έχει κρεμασμένο εκεί στην Κασιόπη στην Κέρκυρα. Έχει πάρει τα σόβρακα του Βοσνιάδη. Ο μεγάλος Σπανός. Μην μάλλονται, παιδάκια. Κούτρα. Κούτρα έχω φάει πάρα πολλές φορές. Σταυροπόδιο πάω στο θρόνο του. Όπου και να πάω είμαι συμπαθής. Είμαι συμπαθής. Σε βλέπουν στο Αίγιο και λένε στο Αίγιο όμως Κούτρα δεν έφαγα. Easy boys. Όπου πάω εγώ σε αντίθεση με σένα που επαιτείς ένα σαντουιτσάκι από τον Μπέργκλερ, εγώ πάω και πλερώ. Συνάδελφή σου έτσι. Ποιο συνάδελφο το είπε. Σε έστειλε ο Σπανό σε ταβέρνα δικιά του. Αντανέβα η Ρακλάρα κατηγορία να γίνεται εδώ πέρα γαμό του χρόνου. Να του απαλαμβάνω αυτού του δύο του κυρίου. Εγώ του είπα ότι ρωτήσαμε τον Σπανό που είναι από το Αίγιο. Πώ φαίνεται η ποιότητα. Πώ φαίνεται εδώ πέρα έτσι καταχωνιασμένη ποιότητα εδώ πέρα. Η ποιότητα σε σένα φάνηκε. Και μετά το 75 που κουτουλούσαν μεταξύ τους ο δεξής και ο αριστερός μπακ και αφήναν τα στόπερ να περνάει μπάλα, αλλά αυτή τη φορά τα στέλνες out. Ο Μέγερη στο 87. Τι ακριβώς κάνει. Πες μας τι κάνει ρε φίλε. Τι έγινε να μην άλλο. Χρήστο, η ανιψιά σου την έχει μπλοκάρει. Δεν κοροϊδεύω. Εγώ θα πω άντε να τη διώξει. Αλλά την μπλοκέρνει για πλάκα. Και τι κάνει ο Μέγερη. Ο Κυβρακίδης. Κατάει την πάσα. Κιόση, καλά βράζα στα προβλήματά του. Που έδινε πάσα. Και εγώ δεν του συγκλάω. Κουράστηκαν για αυτό. Χρήστο, δύο ποδοσφαιριστές πήραν εσύ από τον ΠΑΟ. Ο Ούγγρος και ο Έλληνας που φοράει βατραχοπέδιλα. Ο Ούγγρος βιολιστής. Ναι, έτσι μπράβο. Μπράβο ρε Σπύρο. Μπράβο ρε Σπύρο. Ο σύγχρονος Εστερχάτζη. Μπράβο ρε Πεκτούρα. Μπράβο και στον Ούγγρο. Έτσι. Ρε, ο Πάκ, μπράβο ρε Ρολάντου Γκράι. Τρέμει τώρα. Μπράβο ρε Πεκτάρα. Πάκ, τώρα τρέμει. Και μπράβο και στον Κυβρακίδη βέβαια. Ναι, για να πες μας γιατί. Φασούλα που δίνει με τη μία. Φασούλα, φασούλα, δώσε μια πασούλα. Λοιπόν, δύο ουσιαστικά ποδοσφαιριστές. Αν παίζαν τέσσερις. Το μάτι θα είναι καρασάρα. Α, 5-1 θα χαλάμε. Λοιπόν, ναι. Το λέμε, το λέμε. Πάμε να τα συγκεκριμενοποιήσουμε. Έτσι, από πρώτα πούμε. Έχεις να πεις κάτι, το διαβάζω άλλη τι μια φορά. Τι να του πει τους μπέ, τους μπέ, θα διαβάσω κι άλλες. Αγαπητοί άλκημοι των FM, τώρα που η ομάδα... Είναι Αριανός άρρωστος. Άρρωστος, αρρωστάκι, να ξέρεις. Φανταστικό παιδί να ξέρεις. Τώρα που η ομάδα ολοκλήρωσε τα παιχνίδια μετά των αγαπητών χορηγών, ήγηκε η ώρα όπως κρίνουμε τον δύσμυρο Προκοπάκο Ερέρα. Αφού ήταν με χορηγούς, γιατί κρίνουμε τον Προκοπάκο Ερέρα. Σου λέει τώρα, το κατάλαβες. Τώρα! Τώρα. Περίμενε. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Όπως λέει και ο Σάκης. Δεν είναι ειρωνικός ότι. Δεν είναι βλάκας. Όχι. Κάνουμε... Έχει βιτριολικό χιούμορ και κάνει κριτική. Έτσι. Είναι Αριανός κριτικός. Σε στρίμωξε. Σε στρίμωξε λίγο τσάλτ. Ε? Όχι. Όπως και όλο τυχαία, όσοι συναντάω Αριανοί στο φεστιβάλ, οι οποίοι είναι μαζί σου τρομακτικά επικριτικοί. Άρα κάτι κοινό έχουν. Έχουν πνεύμα αυτοί. Πάντα έχει πνεύμα αυτός ο οποίος κάνει τον έξυπνο. Αυτό που κάνει τον έξυπνο είναι, έχει πάντα πνεύμα. Είναι πνευματώδη για να κάνει τον έξυπνο. Διαφορετικά, διαφορετικά θα αξιολογούσε τις παραμέτρους και θα μετρούσε τα λόγια του. Καταλαβες. Ενώ αυτός που κάνει τον έξυπνο
Ακόμα και αν εκτεθεί, δεν τον ενδιαφέρει. Έτσι, τον ενδιαφέρει τη στιγμή εκείνη να κάνει τον έξυπνο. Φοβάρδισε με και με άλλα στερεότυπα. Ένα στερεότυπο είναι ότι κάθε φορά που σου λένε αλήθεια μέσα στη μάπα σου, λες ότι είναι στερεότυπο. Και έρχεται τώρα το λατρεμένο μου το Παοκτσάκι 164. Χρύσανθε είσαι Θεός. Τους φουσκώνει στα μυαλά ότι η μόνη διαφορά από τους άλλους είναι η διαιτησία. Και μόλις έρθουν οι φάπες, τους κατηγορείς για εσωστρέφεια. Την ώρα που διάβαζε τη λέξη φάπες, ο Σλαμάς πήγαινε το χέρι πέρα δόθε. Εγώ για τη διαιτησία. Με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Είπες για το χέρι εκεί πέρα που κατέβασε την μπάλα. Εντάξει, φιλέ, είπα δύο πράγματα. Το πέταξε μόνο και μόνο μετά από 10 χρόνια το λες. Το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, εκείνο το ΑΚΑ, το θυμάστε! Κάνεις μια περιγραφή και περιγράφεις ένα πραγματικό γεγονός. Πώς εσύ λες για τον Τζίλο και το πέναλτι. Και στέκεσαι μόνο στο πέναλτι. Το πήρε στο 5 και λες και τώρα αν το δώσει και αν το βάλει και γίνει το 0-1, έχει μετά 85 λεπτά. Δηλαδή ενοχλεί και τον 164 χιλιάδε και όλου. Παίρνουμε να το μάθουμε τώρα. Τώρα όμως, μην το δεν προπαγανδίζετε μόνοι σας. Έτσι, ότι έτσι. Πλέον δεν υπάρχουν μόνο τα Sport Βορρά. Ναι. Ότι πλέον δεν υπάρχουν μόνο δύο ραδιόφωνα που να παίζουν από το πρωί. Έτσι, μπράβο. ΠΑΟΚ, και υπάρχουν και άλλες φωνές. Αυτό σας εκνευρίζει, φίλε. Και γι' αυτό προσπαθείτε αυτές τις φωνές πάντα να τις απαξιώσετε με κάτι διαφορετικό. Μα ναι, είναι αυτές τις φωνές και λέμε το γήπεδο έχει. Για την εσωστρέφεια που είπες, έβγαλε ανακοίνωση στο Super 3 και εκεί που ήσασταν έτοιμοι να ορμήξετε, είδες εσύ τι είπες το πρωί. Τα βουητά και τα λοιπά. Μα είσαι πολύ ουρά. Φάγατε μια σφαλιάρα και εσύ, κύριε Απτόπουλη και όλοι. Τελειώσατε. Ζούχα δεν είσαι. Με τον πάω ξηροκρότημα. Καλά έκανε ο Ράπ. Καταλάβαινε γιατί. Έμεινες κι εσύ. Είχε ανακοίνωση το Super 3. Διάβασε την. Θα διαβάσω. Ωραία. Η οποία λέει ούτε μύρλα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε χωνόμαστε. Η Γιούχα από τον κόσμο. Ήρεμα. Δεν ήταν έτσι όπως το λες. Μόνο στην 3 ήταν η Γιούχα. Μόνο από την 3 ήταν η Γιούχα. Γιατί άκουσα πολύ καλά. Το άκουσα πολύ καλά. Εγώ ήμουν εκεί, Μαρία. Εσύ φυσικά. Επίσημα και οι δύο ρώτα και τον Σμπέθερο. Μεταφέρουν. Τα ποντίκια φεύγουν τη μια θύρα στην άλλη. Πού να το ξέρω. Δεν μιλάμε εκτός εκπομπής, συγγνώμη. Τα ποντίκια πάλι από τη μία θέση στην άλλη. Χρήστο, θα πάμε σε διάλειμμα. Είναι ποντίκι, φίλε, όταν κάποιος εκφράζει δυσαρέσκειά του για τέταρτη συνεχόμενη. Ναι, επειδή θύρα 3 είναι ένα φυσιολογικό ξέσπασμα. Και έκανε ένα ου. Ούτε πήγε να δει τους παίκτες, ούτε μολότοφ πήγε. Ήταν πολύ έντονο ρεκόρ. Καλά, δεν έχουμε δεκαετία του 80. Αυτό έλειπε. Τώρα τι μας λέει, Χρήστο. Αυτό έλειπε. Ούτε πήγε μετά στο αστυνομικό τμήμα του Μπας να αλλάξει την κατάθεση και την έκθεση της αστυνομίας για να μην τιμωρηθεί. Έκανε ένα ου και λίγο έκανε. Λίγο, έπρεπε όλο το γήπεδο να κάνει. Μου ρωμέτησε εγώ 1,5 δευτερόλεπτο. Την τέταρτη συνεχόμενη. Λοιπόν, βασικά να πούμε. Από εκεί και έπειτα είχε. Αφού νόμιζα να χαιρετούσε. Και τη σκέψη να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει: εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Ήρεμα, καθίστε εσείς που αποφασίστε. Καλά, Super 3 και παρέμβαση δεν έχουν ποτέ. Μαρία, η αυτόνομη προχθές και συντάχθηκες και απόλυτα και εσύ γιατί κοκοκό. Η αυτόνομη προχθές είπε διώξτε τον προπονητή. Εκεί δεν βγήκες να πεις όμως παρεμβαίνει η αυτόνομη στο έργο της διοίκησης. Πες τα τσάρ! Βγαίνει ο Super 3 τώρα και λέει εμείς δεν χωνόμαστε. Ο Χρήστος που αγαπάμε. Κάντε αυτό που πιστεύετε καλύτερο. Και λες Super 3 και παρέμβαση και ηρωνεύεσαι. Όταν προχθές. Η αυτόνομη θύρα 3. 10. 10, ναι. Αμήνω, ναι. Αυτόν θύρα 10, ναι. Από το δικιά μου είμαι. Από το δικιά σου. Η αυτόνομη θύρα 10 βγαίνει και λέει διώξτε τον προπονητή. Και κάνεις κοκοκό. Και δεν βγαίνεις να σχολιάσεις ότι πάνε και παρεμβαίνουν, ναι. Μην μιλάς για το Super 3 τώρα. Έτσι μεγάλε. Λεκτικά κλωτσίδα. Όχι πάμε στο break. Αν προχθές έβγαινες και έλεγες παρεμβαίνει η αυτόνομη, να βγεις να πεις για το Super 3. Παρεμβαίνει, σαφώς παρεμβαίνει. Μην είσαι κότα. Παρεμβαίνει. Όχι. Γιατί μπορεί κάτι να ξέρει. Μπράβο τα παιδιά, είπε. Μπορεί κάτι να ξέρει. Άμα ξέρει. Όπως να πω ότι. Να σου φτιάξω. Όπως τώρα είναι το Παντελίδη. Άρα ξέρεις και για τον Ηρακλή. Ξέρεις τι είπανε. Τι έγινε. Ξέρεις τι πάνε πολλοί Ηρακλήδες. Δεν το λες, μα. Ξέρετε και δεν τα λέτε. Ότι αν ήταν πρόεδρος σήμερα, αν έκανε κουμάντο, ο Νίκος ο Βαφιάδης. Κάθαρση της ομάδας σας. Ο γνωστός Ολλανδός, ο Βοσνιάδης ήδη θα έχει φύγει. Το είπαν και αυτό. Ο Νίκος Βαφιάδης δεν έχει βάλει 500.000. Σίγουρα. Έχει βάλει ο Τόμπα Παπαδάκη. Αυτός τον Αντένα δεν είναι ο Βαφιάδης. 600. Αυτός είναι ανταποκριτής. Παναγιώτη, για να πάμε σε break, έχει δίκιο ο Χρήστος. 600.000 που τα είδες. Για να πάμε σε break, θα δώσεις σχολικούς. Που τα είδες. Για τον Καρυπίδη ξέρεις ότι δεν βάζει λεφτά. Εδώ για τον Τόμπα ξέρεις ότι βάζει. Ο βασιλιάς του Μαρμάρου. Τρεις Ηρακλήδες που είναι δίπλα. Που ελέγχουν τα πάντα. Τρεις Ηρακλήδες που ελέγχουν τα πάντα. Δύο. Καριανοί που είναι δίπλα που ελέγχουν τα πάντα μου είπε ότι ο Καρυπίδης έβαλε 97 εκατομμύρια.
10. Που ελέγχουν τα πάντα. Ωραία, το λες, ακούει ο κόσμος. Αντεβρε κότα. Δεν λέω όχι εγώ. Κότα Λιράτη. Κότα είσαι. Κότα Λιράτη. Κότα και Μουσάτη. Πήγες να πεις για παρέμβα Super 3. Κότα και Μουσάτη. Αχ, τα παιδιά. Κότα και Μουσάτη. Άντε πάνε κουτσένοντας το τέτοιο και με πέσει. Συγγνώμη, αλλά είναι να φύγω εγώ έτσι. Εσύ τι να φύγει. Τώρα που πλησιάζει. Παναγιώτη, θα πάμε στο break. Άμα εδώ δε. Φοβερό, μαγικά γίνονται εδώ. Με το που πα αγγίξει. Λοιπόν, μιλάμε, ασχολούμαστε με το πρωτάθλημα. Τη αστυνομία, έτσι. Με το πρωτάθλημα σωμάτων ασφαλείας. Γιατί μάλλον εκεί θα κρυθεί, οπότε κάποιος είναι πολύ ισχυρός εκεί. Το καταλάβαμε. Έχει ήδη κρυθεί. Λοιπόν, μήνυμα του 164. Καλά, γιατί λες το μήνυμα. Είναι τώρα. Μάλλον το μήνυμα μετά. Του μήνα. Ναι. Για να το σχολιάσει κυρίως ο Αριανός φίλαθλος. Μα καλά, νόμιζα ότι η σειρά με τα παντελόνια κάτω τελείωσε. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Ο άσωτος ιός στην αγκαλιά της μάνας. Συγκίνηση. Προφανώς εννοείς την ομάδα σου με την ομάδα από κάτω που είστε, που είστε κολλητοί. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Μάλιστα. Άλλη μια φορά νόμιζε, λέει ο Παοξής, ότι η σειρά με τα παντελόνια κάτω τελείωσε. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Ο άσωτος ιός στην αγκαλιά της μάνας. Ο φαρμάκι στάζει. Η 164. Πες εδώ. Τι τους κάνεις. Πολύ ωραίος είναι ο 338. Πολύ ωραίος είναι όμως. Δεν ασχολούνται με τον Άρη. Ασχολούνται με τον Άρη. Σου λέει τώρα όταν θα γίνει απονομή, ρε φίλε, Χριστούγεννα μέσα στα χιόνια θα τρέχουμε τώρα γύρω θριάμβου, ρε φίλε. Τι θέλουμε εκεί πέρα. Τι θέλουμε εκεί πέρα, ρε φίλε. Ορειβατικά θέλουμε. Πρόσεξε εμείς το διπλό του Ολυμπιακού με στην Τουμπάρα. Ναι. Έχετε άλλα. Θα έρθει να παίξει του χρόνου όμως, όταν θα πηγαίνω για δύο αποτελέσματα εγώ και θα είμαι 11 βαθμούς μπροστά, έτσι. Έξι θα του ξαναβάλω. Θα σκεφτώ αν θα έρθει. Όπως τις αίρες. Μπορεί να δηλώσω έδρα τις αίρες. Δύο φορές έχουμε παίξει, 10 γκολ του έχω βάλει. Αφού γκρεμίζεται η Τούμπα, μπορεί να παίξει τις αίρες του χρόνου. Ναι, η Τουμπάρα με τα στρέμματα. Στο Καφτατζόγλιο δύσκολο να περπατήσεις. Στα στενά γύρω από το Καφτατζόγλιο. Εκεί υπάρχει αυτό. Θέλω γήπεδο. Εκεί υπάρχει αυτό. Μια κλωτσιά στο κολυβητήριο. Πού να πας εκεί. Κι άλλη μια και στο σχολείο να φυγούν από εδώ. Δώστε κι άλλα στρέμματα. Λα 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 λα. Και έτσι, δεν έτσι, είμαστε καλά. Παραγωγός ραδιοφωνικός είναι αυτό. Διαλόγκ, κυρίες και κύριοι. Σοπάσλαμα. Στην Τουμπάρα γηπέδο. Δώσε στρέμματα χρυσάνθο. Να διώξω το κολυμβητήριο και το σχολείο. Λα, 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 τα παιδιά λα, λα, αμόρφωτα δεν μείνουν για σένα, φίλε. Το καλύτερο που τα παιδιά αμόρφωτα για σένα είναι στο πεζοδρόμιο, έτσι λένε. Δεν θα μείνουνε. Άστο. Να πάνε στο. Τα παιδιά θα έρθουν χαριλάου για σχολείο. Λοιπόν, αν μιλάς γερμανικά, μπορείς να πας να εργαστείς για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές. Dialog.gr ή 2312-209-209. Και Μαργαριτόπουλος. Επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είναι σε θέση να καλύψουν κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Στο γραφείο του Μαργαριτόπουλου θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλιση αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία από 59 ευρουλάκια ανά εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Καλέστε στο 2130-278-279 και κλείστε την ασφαλεία σας. Απαραίτητο είναι να καθαρίσεις και τα μπέκ του βενζινοκινητήρα σου και έτσι απλά εξοικονόμησε καύσιμα και χρήματα. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr. Για πες σας, Λαμάς. Γιαβορίδης Σπύρος, πώς να λείψει τέτοια Δευτέρα από κοντά μας. Εμπορία και επισκευή αλουμινίου κουφωμάτων. Ένα όνομα εγγύηση, ο Σπύρος ο Γιαβορίδης, στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31. Τηλεφωνική επικοινωνία με Σπύρο Γιαβορίδη 2315 53 93 10. Ναι, ρε Χρήστο, τώρα ακούω, ναι, ωραία. Χρήστο, ετοίμασε μου λίγο να δω τα γκολ. Πας Γιάννη Λαμία και Όφη Απόλλων, ρε, εσύ, αν μπορείς. Τα γκολ μόνο, όχι φάσεις. Χρήστο, και όσοι έχουμε τον παρουσίαση, ντρέπεσαι λιγάκι. Έχουμε την τεράστια και πολυσχηδία αυτή προσωπικότητα κοντά μας εδώ πέρα στην Τρόικα σήμερα. Και είναι πολύ ωραίο το ότι καταφθάνουν μηνυματάκια χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς να έχει προκύψει κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Απλά με τη συζήτηση γύρω από την ένατη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος των σωμάτων ασφαλείας. Για τη football ήπειρα να μιλήσουμε. Έτσι. Τώρα. Και θα μιλήσουμε και για, εννοείται, για ό,τι θέλει, για αγάπη και για έψιμου. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Κυρίως παλιά το κάναμε την Τρίτη αυτό. Έβαζα πάντα θέματα από τις κατηγορίες τις αεραστεχνικές. Από όλη τη βόρεια την Ελλάδα. Έτσι. Να δω αν προλάβω να βγάλω κάποια για αύριο. Καλημερίζω τα ηρωικά παιδιά του Μαραθώνα που μας ακούνε σχεδόν κάθε πρωί. Που στηρίζουν Τρόικα. Και πολλές φορές βλέπουμε μαζί αγγλικό ποδόσφαιρο. Το 338 λέει καλημέρα στην πόλη όπου ο ρεπόρτερ Νεοφώτης. Το διαβάσω εγώ αυτό. Όχι, εγώ το διαβάσω εγώ. Το διαβάσω εγώ, εσύ. Τάιζεσανό πριν τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έγραφε ο Άριθ. Πα και να υποβαθμίσει. Έχει καλύτερο προπονητή. Φυσικά, φίλε. Είναι καλύτερο όμω. Φυσικά.
Να διαβάσω τη συνέχεια. Βλάξ και εσύ. Ιστερόγραφο, μία πόλη, μία ομάδα και κάτι. Ναι, λέει ιστερόγραφο, να το διαβάσουμε. Βλάκες. Λοιπόν, παιδιά, επειδή τώρα γύρισαν. Χρήστα, δεν το διαβάσαμε. Δεν προλάβανε. Το, η επιστροφή από τα μηνύματα. Μάρια, δεν είναι καθυστερημένοι όλοι σαν και εσένα να τα ακούνε δύο φορές. Καλημέρα στην πόλη. Ναι. Όπου ρεπόρτερ, και απολογήσε. Νεοφώτης της ομάδας. Για σένα λέει. Τάιζε Σανό. Νεοφώτης στη Β' Εθνική. Δεν είμαι ρεπόρτερ. Δεν είμαι ρεπόρτερ. Τάιζε Σανό. Πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έγραφε: ο Άριφ έχει καλύτερο προπονητή. Ιστερόγραφο. Μία πόλη, μία ομάδα και κάτι, λέει μία λέξη, δεν τη διαβάζω. 338, πραγματικά ντρέπομαι. Που ξεκινάει από κου και τελειώνει σε S. Λοιπόν. Το ράξε. Τώρα απολογήσω τι θες. Απολογήσου, απολογήσου, λέω. Εσύ είσαι νεοφώτης στη Β' Εθνική. Πρώτον, δεν είμαι ρεπόρτερ. Και λέει, αφού δεν είσαι ρεπόρτερ, γιατί έχεις δημοσιογραφική ταυτότητα για να περνάς τα μπλόκα των μπάτσων. Έχω διαπεί. Τον ποιον? Μου ήρθε αυθόρμητα. Τον ποιον? Τον ποιον? Τον αστυνομικών. Τον ποιον? Χρήστο. Κόψε αυτό. Γράψε. Νωρίτσα. Έτσι, μπράβο. Έχεις να πάρει. Απολογούμε σε φίλους αστυνομικούς και τους χαρακτηρίζω αστυνομικούς. Λοιπόν. Ωραία αποζημιουσούλα. Όταν στο Χαριλάου πάνω στα δημοσιογραφικά θα σου πει ένας, θα τρέχει, θα δεις. Μπράβο και αστυνομικό, ελάτε. Χαριλάου πάνω, πάνω στα δημοσιογραφικά έχει φουσκωτούς. Δεν χρειάζεται να έχει αστυνομικούς, φίλε. Το λες με τέτοια περηφάνεια. Με καμάρι. Λοιπόν, άκουλο τώρα να σου πω. Όχι σε μένα, 3-3. Νεοφώτιστε. Λοιπόν. Ο Άρης έχει καλύτερο προπονητή. Είναι κλάσης ανώτερος ο Πάκο Ερέρα ως προπονητής από τον Λουτσέσκου. Φαίνεται. Δεν έχει τον Ιβάν Σαββίδη, την ΚΕΔ, το Μέλο Περέιρα, το Βαγγέλη Γραμμένο πρόεδρο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δισεκατομμύρια ευρώ από πίσω, η αστυνομία να γράφει διαφορετικές εκθέσεις και να σβήνει τις μολότες σαν να είναι η πυροσβεστική. Στο τελευταίο. Και φυσικά δεν έχει και την τύχη. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν τιμωρηθεί στην Πάτρα. Πραγματικά. Σατανάδες είναι, επεισόδια. Χοντρά επεισόδια. Δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός θα κάνει να τιμωρηθεί. Χοντρά. Δεν μας ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Κατάλαβες, είναι 3-38. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν μας ενδιαφέρει. Ότι ο Πάκο Ερέρα είναι καλύτερος προπονητής από τον Λουτσέσκου. Το 3-38 το παραδέχομαι. Ναι, σε αποστόμωσε τώρα 3-38. Έχεις να πεις κάτι. Βάλτε τον Λουτσέσκου. Στείλ τον Λουτσέσκου στον Άρη. Τέτοια τύχη να κάνει 81. Πάρε τον Πάκο Ερέρα και να δούμε τη διαφορά που έχει. Ωραίο θέμα στείνει. Πώς φαντάζεστε τον Ρασβάν Λουτσέσκου να αναλάμβανε. Καταρχήν. Από 30 Ιουνίου. Στο πρώτο μάτς θα αποβάλλονταν. Στο πρώτο μάτς. Έτσι. Στο πρώτο μάτς που θα έκανε με τη συμπεριφορά του στον ΠΑΟΚ. Αν ήταν στον πάγκο του Άρη θα είχε αποβληθεί. Ναι. Αυτό είναι στο πρώτο μάτς. Υποθετικό, υποκειμενικό, έτσι. Αυτό τι είναι που λέει. Τι. Μα συγγνώμη, μια δική μου υποκειμενική κρίση. Ναι, σχολιάζει με ηρωνία. Καλά, ο άλλος μπορεί ο να σου πει ότι και στην Ισπανία ήταν ο καλύτερος προπονητής. Εγώ είπα ότι στο ο Ερέρα είναι καλύτερος προπονητής από τον Λουτσέσκου. Και αυτός με ηρωνεύεται. Ναι. Όταν ένας προπονητής έχει budget 50 εκατομμύρια και ο άλλος έχει budget 3 εκατομμύρια. Ναι, τι γίνεται. Και μου βάζει σε σύγκριση ότι είναι καλύτερος ο 50 εκατομμύρια. Επειδή κερδίζει ο 50 εκατομμύριο τον 3. Που τον έκανε γιο-γιο. Ναι, ρε, μέσα στα δίκτυα μας βάλατε. Ποιο γιο-γιο, ρε. Τσαλ. Πρώτα απ' όλα δεν συγκρίνει προπονητές. Άλλο πράγμα σου, λέει. Δεν συγκρίνει, δεν είπε καλύτερο προπονητή. Παναγιώτη, περίμενε. Στην ουσία. Ναι. Εντάξει, Παναγιώτη, αναφέρεται στην πόλη όπου ρεπόρτερ νεοφώτης ομάδας Τάιζε Σανό λέει ότι είναι Σανό πριν τον ντέρμπι με τον ΠΑΟ και έγραφε ότι ο Άρης έχει καλύτερο προπονητή. Πώς δεν συγκρίνει. Πώς συγκρίνει, Παναγιώτη. Αυτό λέει καλύτερο. Και η δική μου δηλαδή τοποθέτηση ήταν καλύτερο από τον Πάκο Ερέρα. Ναι. Με μπάτζετ 3 εκατομμύρια που μαζεύτηκαν πριν 3 μήνες. Στο παλί δεν μπορεί να πάει στα 5 τελευταία, ρε Χρυσάνθε τώρα. Φίλε, μιλάμε για σύγκριση δύο ομάδων. Ανώμια πράγματα. Πήγε μέσα στην Τούμπα ο Πάκο Ερέρα. Ναι. Γιατί πριν από εκείνο το παιχνίδι. Παιχνίδι. Έλαχνε πριν από εκείνο το παιχνίδι το έγραψα. Πριν από εκείνο το παιχνίδι το έγραψα και ένα. Γιατί δεν λες και το άλλο, να έρθει ο 138 είναι Μάριε. 338. Στέλνω εγώ σαν τον 338. Μάλλον προφανώς θέλει να πει. Για να μην χρεωθεί ο άνθρωπος, έτσι. Ο καλύτερος προπονητής που λες που πήρε ένα στην Τούμπα σε διάφορο παιχνίδι κυπέλου, ήρθε στο Χαριλάο. Όλη η άβρα του Άρη ήταν. Όλη η ενέργεια του Άρη είναι σε εκείνο το παιχνίδι. Προηγήσε ένα 0. Εγώ θα σου πει, ο Άνιμο Λουτσέσκου δεν θα κάνει εκείνο το παιχνίδι ποτέ. Ούτε ο Μπάμπης ο Τενές, ούτε ο Σούλης Παπαδόπουλος. Κατάλαβες. Συνομότητα σήμα. Πήρες ένα το σήμα συνομότητα. Ναι, ναι. Το δικό μου το πέναλτι το χάνω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άκου τώρα πώς τα γυρνάει μετά από μια εβδομάδα. Τα 50 εκατομμύρια έναντι τριών. Το δικό σου είναι μούβα, το δικό μου το χάνω. Την προηγούμενη εβδομάδα ξέρεις τι έλεγες. Και τα δύο θα τα δει, δεν θα τα δει. Αν βάλει το ρόστερ τη Manchester City. Αλλά λες κάτσε να ξεφύγει η εβδομάδα να τελειώνουμε. Με το ρόστερ. Τη Λίβερπουλ. Ναι, πάλι δεν μπορεί να συγκρίνει. Μάζε τη Λίβερπουλ. Ναι, θα πεις ότι άρα έχει τα λόγια. Άρα έχει τα λόγια μου. Εσύ τώρα κάνει αυτό που κάνει το 338 και εσύ το κάνει όμω. Εγώ είπα ότι είναι καλύτερο προπονητή ο Ερέρα.
Πώς μπορείς να το συγκρίνεις, ρε φίλε. Τι πώς μπορώ. Πώς μπορεί, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Καλά, η καριέρα του, η πορεία του, η καριέρα του. Πού είναι, πού είναι προπονητής, πες μου. Στη Λίβερπουλ. Στη Λίβερπουλ. Στη Θέλτα. Στο team του Μπενίτεθ, περίμενε και εσύ. Του λες στη Λίβερπουλ. Στη Θέλτα. Ποια χρονιά στη Θέλτα. Δεν θυμάμαι. Μήπως πέσανε κατηγορία, αυτό σου λέω. Όχι, δεν πέσανε. Το ότι είναι κάποιος προπονητής της Ισπανίδας, πήρε φίλε ότι είναι και προπονητάρα. Φίλε, εγώ δεν είπα ότι είναι προπονητάρα, είπα ότι είναι καλύτερος από τον Λουτσέσκου. Εντάξει, ο οποίος το μόνο που έχει να δείξει ως προπονητής είναι στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Στην Ξάνθη της Ξάνθης, στην Ξάνθη της Ξάνθης όμως, έτσι. Θυμάσαι τι πορείες έκανε. Τι έκανε. Μια χαρά πορείες έκανε, ρε φίλε. Για τα δεδομένα της ομάδας και της οντότητας που έχει Ξάνθη. Τι έκανε δηλαδή. Και τελικό κυπέλλο είχε πάει με την Ξάνθη, ρε φίλε. Πήγε τελικό κυπέλλο, ο Χατζάρας πήγε τελικό κυπέλλο. Με τον Άρη να πέφτει. Ο Άρης έπεσε και πήγε τελικό κυπέλλο. Πάει το Χατζάρα. Και ο Χατζάρας καλύτερος. Ο Ηρακλής θα πήγαινε τελικό. Ξάνθη, πες μου για λοιπόν. Για ένα γκολ της Β' Εθνικής ο Ηρακλής. Ναι. Περίμενε, πες μου λοιπόν την καριέρα του Λουτσέσκου, ρε φίλε. Στην Ξάνθη, ρε φίλε. Δεν ξέρω πουθενά άλλο. Στην Ξάνθη, ναι. Σταθερή πορεία στην Ξάνθη. Η Ξάνθη, ο οποία. Άλλος ήτανε. Δεν κυβερνήθηκε σε δυο ποτέ. Ο άλλος είναι 20 χρόνια στην Πριμέρα και στη Σεκούντα Διβιζιόν. Ρε, δεν σου λέω ότι είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις πάλι ανώμια πράγματα. Ειρωνεύεται για έναν προπονητή που Τζάμπα, έχει 50 εκατομμύρια με 3. Καλύτερος χαρακτήρας εννοεί ο Χρύσανθος. Λέει ο Παοκτσής Γιώργος Ιταλός. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μία πορεία Θωμά Τοντών. Μου έχει στείλει το εξής δύο μηνύματα. Αν καταλάβει ο Χρύσανθος για τον Ηρακλή είναι. Το ένα. Το άλλο είναι λίγο μπλέκει το ΠΑΟΚ. Την Δευτέρα λέει ψάξε και πες στην Τρόικα πόση τηλεθέαση είχε το ατρόμητος ΠΑΟΚ. Εκτός αν θέλουν να δουν όλοι τον Στρούγκι. Επειδή παίζει μόνο σε αυτό το μάτς. Sorry, δεν καταλαβαίνω καλά. Ότι δεν είχε τηλεθέαση το ατρόμητος ΠΑΟΚ, μάλλον. Θέλω να πει. Προφανώς. Τέλος πάντων. Ωραία. Τώρα Θωμά για τον Ηρακλή. Να καταλάβω λίγο το πνεύμα. Αυτή την ήττα, σαν αυτή με την Κέρκυρα, την έχουμε δει και με Ράους και με Αλέφαντο και με Άγγελο και με Σίμονσον. Είναι θέμα DNA ομάδας και κόσμου. Με άλλα λόγια, αντίο ζωή. Συγγνώμη, κάτι πάω να πιάσω και κάπου σε χάνω. Εκεί που λες ότι μάλλον με αυτούς τους προπονητές ορθοπόδησε τελικά, μετά το γυρνάει το μήνυμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί λέει και με... Όχι, λέει ακόμη και με Σίμονσον και Ράου. Ναι, έκανε τέτοιες συνδέσεις. Ήταν πολύ καλοί προπονητές και αναγνωρισμένοι κτλ. Αλλά έχει καλή πορεία. Αλλά έχει κάνει με αυτούς όλους, Θωμά. Έκανε πολύ καλή πορεία τελικά. Απλά φυσικά θα κάνεις και ήττες. Αυτό που λέμε. Και κάτι άλλο. Η επαρχία τότε δεν είχε καμία σχέση με τώρα. Ήταν να πούμε δύσκολο. Κάτι για τον Ηρακλή. Παίζει δεύτερη αγωνιστική Κέρκυρα εκτός. Δηλαδή παίζει με τον βασικό του ανταγωνιστή τη δεύτερη μόλις αγωνιστική. Ο Κέρκυρας με την ΤΕΠΕΖΗ με τον βασικό του ανταγωνιστή δεύτερη αγωνιστική. Αυτό μπορεί να είναι και βολικό μπάνι, ναι, ξέρεις. Ναι. Φίλε, άκου λίγο, Μάρια. Το μάτς είναι για Μάρια, ισοπαλία. Μάρια, πρέπει να σε προβληματίσει άλλο. Είναι ένα πολύ ωραίο μάτι που σε τραβάει. Άκουσε με λίγο. Που για μένα Σάβα πανηγύρισε το κιόλας. Άλλο πράγμα πρέπει να σε προβληματίσει, Μάρια. Ναι, πες. Άλλο πράγμα. Άντε, πες το. Το ότι ο μυροφορής παίρνει βάλει τα ραδιόφωνα και κλαίει. Τι, αυτό. Ναι, γιατί αυτό κάτι είναι, ναι. Πρώτη φορά ο μυροφορής παίρνει τόσο πολύ σαν ραδιόφωνο. Η δόξα πρέπει να σε προβληματίσει. Μα, τροπούλα. Περίμενε. Το λες τώρα εσύ. Όχι, το είπα πριν ένα μήνα. Το έλεγε πριν εβδομάδα ο Μάριος. Το είπα και πριν 15 μέρες. Ότι όλοι την αγνοούν τη δόξα. Πρέπει να σε προβληματίσει. Και μάλιστα δεν είχε πει δόξα, είπε το Ερμπύρο. Πώς το λένε. Δεύτερον, έχει στάει Κοβεργέτη και τρίτον κάνει για μένα μία κίνηση. Δίνει λεφτά και παίρνει τεχνικό διευθυντή Αντώνη Λαβάκη. Το είπα, εσύ το λες τώρα. Έχει που το είπα 20 μέρες. Ροτζέριο Μάρτινς πήρε. Και Ροτζέριο Μάρτινς, την παικτούρα. Συμφωνώ. Άκουσε με λίγο ρε μας. Το Σκότι Πίπεν της Ελλάδας. Μάρι, ξέρεις γιατί έχεις θέμα. Γιατί, πες. Έχεις θέμα γιατί απ' τη μία υπάρχει ο Βόλος, ο οποίος είναι πολύ δυνατός, είναι σαν τον ΠΑΟΚ ο Βόλος. Ο Νούπου σου, στη δεύτερη κατηγορία. Είναι σαν τον Πόντος. Είναι σαν ο ΠΑΟΚ της Football League. Ναι, έχεις δίκιο. Ο ΠΑΟΚ και έχει, και έχει ακριβώς τα διακονέ. Αχιλλέας και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Τι μου. Ναι, ακούω, και από την άλλη πλευρά έχει δόξα. Λίγο φαγουρίζομαι έτσι. Έχει δόξα και βάζει από χθες το παιχνίδι και την Κέρκυρα. Και την Κέρκυρα, βέβαια. Ναι, εντάξει, ναι. Άρα ναι. Ενώ βγαίνει ένας. Βγαίνει ένας, πώς δεν βγαίνουν δύο όπως πέρσι. Δεν βγαίνουν τρεις όταν βγήκε ο Ηράκλης ή δύο μαζί με την ΑΕΚ. Ναι. Βγαίνει ένας. Ναι. Και ένας με δύο μέσο παράδειγμα. Και ο δεύτερος παίζει μετά όμως παίζει με δύο διαπλεκόμενους. Μπλέκι είναι άστο, ναι, μπράβο. Εφτά χρόνια φαγούρα. Μετά τον 3-3-8, Sky Meteo 183, άλλος λατρεμένος. Καλημέρα. Τελικά το φιλικό ήταν Κυριακή και όχι Σάββατο. Δεν μάρκαρε κανείς στον γκολ του Ολυμπιακού. Χρήσανθε,
Τι βλέπεις για τον πάγκο του Άρη? Στον γκολ του ΠΑΟΚ το δεύτερο μάρκαρε κανείς. Στείλε τη συνέχεια, 183. Στον γκολ του ΠΑΟΚ το δεύτερο μάρκαρε κανείς. Μετά το χαρ, δεν μας πιάνετε. Στον γκολ του ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν μας πιάνονται. Να το αναλύσω. Όχι για το ατρόμητος ΠΑΟΚ, ρε Ασλαμά, για άλλο λέει. Ρε Μουγιακή. Στο Άρη ΠΑΟΚ. Στο Άρη ΠΑΟΚ, λέω. Α, στο Άρη ΠΑΟΚ. Μάρκαρε. Εκεί όμως ήταν η ποιότητα του Άρτα και του Καντουρί. Μα φαίνεται, είναι σπεντόνι. Ο Ολυμπιακός δεν κοίταται να έχει τέτοιο. Μα δεν έχει τέτοιο Ολυμπιακό, τι να κάνει. Κάνει δύο πυρουέτες. Ο Βαρέλα. Τι διαφορά έχει τον γκολ του Κρέσπο από τον γκολ του Ολυμπιακού? Όχι. Δεν είπε, δεν ότι στη μία περίπτωση έκανε, την πάσα την ακριβία και τα λοιπά την κάνει η παιχτάρα ο Νάτχο, ναι, και στην άλλη την ενέργεια την κάνει ο Βαρέλα. Έτσι. Διπλή πυρουέτα. Ρεσί Μουγιακή. Πλάκα μου κάνει. Προσπαθούσαν γενικά δύο-τρει παίκτε του Αντρομήτου να κόψουν με πέναντι του παίκτε του Πάου. Και εσύ ρε Μπουσούλαζη, πλάκα μου κάνει. Τρώ τέτοια πυρουέτα στην περιοχή σου από το Βαρέλα. Από Βαρέλα, φίλε. Από το Βαρέλα. Έτσι είναι, ρε φίλε. Τέτοια πυρουέτα, η πιο αργή που έχω δει μετά τον Καριοθράφστη στο Μέγαρο Μουσική από κάτι δασκάλα. Σκουρόχρωμο Μόντριτ. Μετά τον Καριοθράφστη στο Μέγαρο Μουσική από κάτι ερασιτέχνε. Σχολικό μπαλέ. Φαντάζομαι φαντάζομαι τι νύχτε σα πριν γυμνείτε έτσι που ξαπλώνετε στο κρεβατάκι και λέτε πόρε Θεούλη, πώ θα βγει η χρονιά, ρε. Παναγιώτη, πώ θα βγει αυτή η κάτιμη χρονιά. Άκου να σου πω. Έλα, Χρυσάδε μου, πε μου. Με βάση όλα όσα ξέρουμε και γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, ξέρουμε ότι έχει πάρει το πρωτάθλημα. Η ελπίδα μα είναι μήπω και το χάσει πάλι μόνο. Εμεί, ναι, δεν ξέρουμε εμεί τον τρόπο. Αυτό είναι. Δεν ξέρουμε να το παίρνουμε. Ακριβώ. Άρα, δεν ανησυχούμε. Δεν ανησυχούμε, διότι το έχουμε πάρει απόφαση. Άλλο περιμένει διπλό στην Τουμπά. Απλά θα είναι η λύτρωση αν δεν γίνει όπω πέρσι. Δηλαδή και πέρσι λέγαμε τελείωσε. Φέτο κάνουμε ρεπετήσει. Πήγε ο ένα κλαμπ. Πήραμε τον Ντάρμπι, πέρσι το ξαναπάρουμε και φέτο. Αυτό ο τάχα τραυμάτισε και τα λοιπά, καταδικάστηκε το μεταξύ, έτσι. Ναι. Γιατί λέγατε ότι δεν υπήρχε και αυτό και η ελληνική δικαιοσύνη όταν θα δοθεί και τα λοιπά. Καταδικάστηκε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μετά με την ΑΕΚ μπαίνει με το πιστόλι μέσα. Α, δεν πήγε με το πιστόλι. Είναι μοντάζ. Να τραβήξει του ποδοσφαιριστές της ομάδος. Θα του πει βγείτε έξω. Και έτσι όπως σηκώθηκε, εσύ αν σηκώθηκε, εγώ αν σηκωθώ ρε φίλε, λίγο το μποξεράκι μου θα φανεί, λίγο η ζωνούλα θα φανεί. Κατάλαβε. Τι, όχι. Που απαγορεύεται να είσαι στο. Έλα μωρέ τώρα. Α, πρώτα απ' όλα μπορεί να είναι νεροπίστολο. Α, εντάξει, ήρθε η συνέχεια. Το 183 λέει Χαράλαμπος ή Αναστόπουλος. Τενέ λέει. Εννοεί Τενέ ή τον Ιρλανδό coach. Ο Μπάμπης ο Τενέ. Ο Μπάμπης ο Τενέ που κοροϊδεύει σου έχει ρίξει ένα τετράμπαλο. Τετράμπαλο σου ρίξε. Μια φορά έπαιξε Άρης Πάοκ ο Τενέ και έφαγε τέσσερα. Τέσσερα έφαγε, φίλε. Έτσι, φέρτε τον πίσω. Όσο για τον Αναστόπουλο, σε έχει κερδίσει ακόμα και με την Καλυθέα και με τα Γιάννενα. Αυτά που δεν μπορούσε να κάνει ποδοσφαιριστή, γιατί ήταν μια. Γιατί ποδοσφαιρική. Γιατί έπαιρνε κάτι μαγικέ εικόνε γινότανε. Τι μαγικέ εικόνε. Τι μαγικέ εικόνε. Το 87, την ανατροπή έτσι που έφυγε κάτω και μετά. Και μειώνουν 2-1 και του βάζουμε 4, του βάζουμε στα δίχτυα. Δεν κέρδισε ποτέ στην Τουμπάρα. Κάτι πέναλτι. Σαν ποδοσφαιριστή. Κάτι πέναλτι στον 90. Ο Αναστόπουλο, σαν ποδοσφαιριστή, 20 τόσα χρόνια δεν κέρδισε ποτέ στην Τουμπάρα. Ο παδό τη ομάδα που αποθέωνε για center for τον Κλάου Αθανασιάδη δεν μπορεί να μιλάει για τον Νίκο Αναστόπουλο. Ναι, ο Κλάου τον κάρφωνε λίγο τον Ολυμπιακό. Γιατί αν έβαζε κανένα παίκτη του Άρη του Ολυμπιακού γκολ όπω ο Κλάου στον ημιτελικό. Γιατί παίζει ρόλο ρε φίλε και το παιχνίδι. Τι παιχνίδι είναι. Μάζεψε το σύμπαν σε εκείνο το μάτς. Συγκρίνει Κλάου με Αναστόπουλο. Άσε ρε, άσε μας ρε τώρα ρε Ξώνα κακομύρι. Ξαφνικά έγινε τώρα Αναστόπουλο. Μάζεψε το λίγο Χρήστο. Ποδοσφαιρικά εσύ, όχι ναι. Εσύ. Τι σου άρεσε τον Αναστόπουλο ρε φίλε. Που ξαφνικά το συμπαθήσατε εδώ πέρα. Τι λε τώρα ρε. Προφασιζόταν τραυματισμού. Τραυματισμού για να μην παίζει την εθνική Ελλάδο. Μέχρι ακούσα μιλάω έτσι για του Σαραβάκου και του Θωμά Μαύρο. Respect ρε φίλε. Ναι, αλλά στο. Κάνει πλάκα τώρα. Ο Αναστό ήταν αυτό το σκοράρο όπω να είναι, ρε. Όπω να είναι, ο Αναστό. Σκοράρο όπω να είναι. Έβαλε ο Αναστό. Το... Έβαλε εκείνο το ψαλίδι και έγινε στην αθλητική γυναίκα. Ξαπλωμένο με γόνατα, ναι. Με φτέρνε. Συνήθω με την μικρή περιοχή. Ναι, με τα αυτιά. Εντάξει, Παναγιώτη. Ναι, 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 ναι. Έβγαλε, μου... έβγαλε μάτια και στην αυλή. Είσαι εσύ ή είσαι. Εγώ είμαι, ρε φίλε. Ποτέ δεν το συμπαθούσα. Διαλόγ. Διαλόγ. Πριν το πει αυτό, θέλω να σχολιάσω. Κυρίω οι φίλοι τη Κέρκυρα. Το στιγμιότυπο στην Ευρώπη το ποδοσφαιρικό του τριημέρου με τον γιατρό της Κέρκυρας, δεν ξέρω αν τα παιδιά το είδανε, γελάει ο Κιώσης, ο οποίος μπαίνει ενώ το παιχνίδι παίζεται, μπαίνει ο γιατρός. Ρε φίλε, είχε τραυματία. Του Γιάννη τον Ιωάννου. Πάνω απ' όλα η υγεία των παιχνών. Ο Γιάννης ο Ιωάννου στο κεφάλι, ρε φίλε. Την έχει φάει την μπάλα έτσι, πιστεύω, μέχρι τα 13 του, 30 φορές. Βαθιά υπόκληση στον Γιάννη τον Ιωάννου. Που πήρε χθες όλες τις κεφαλιές, αλλά δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Βενέτη δεν είχε πάρει καμία. Γιάννη Ιωάννου,
Είσαι παλίκαρος, σε πάω, σεβασμό στην πορεία σου. Μπράβο ρε φίλε. Εντάξει, να είσαι καλά. Θα σου πω, ο Λουτσέσκου είναι καλύτερος προπονητής από τον Βοζνιάδη. Άρα κακομύρι. Άρα κακομύρι. Τέτοια να λέτε μεταξύ σας. Έτσι είναι η χρονιά. Σταυροπόδι. Το Βοζνιάδη πάντως στον Άρη, ναι. Ο Μύρο δεν τον πέρασε. Εκεί να τον πέρασε. Όχι, τον Βοζνιάδη δεν τον φέρει. Δεν τον πέρασε στον Άρη. Στον Ηρακλή τον πέρασε. Μάριε. Αλλά κοκοκό και τότε. Κοκοκό δεν κάνει όμως η Injection Service που βρίσκεται στην Απόνος 18 στην Κατοτούμπα και στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr. Πολύ τρόποι να πει back, ένα όμως για να τα καθαρίσει. Τι τηλεφωνάκι φίλε. Δεν έχει τηλέφωνο. Έχει τηλέφωνο. Και αυτό έπρεπε να πει injectionservice.gr. Dialog που έχει τηλέφωνο. 2312 209 209. Dialog.gr. Μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών, πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, ευέλικτα ωράρια και υψηλότερες αποδοχές της αγοράς. Dialog. Παρά να βάλεις μια πόρτα στο σπίτι σου, γιατί έχεις χρυσές λίρες εκεί πέρα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Προσέξτε λιγάκι για το Σπύρο Γιαφορίδη. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Δώστε λίγη προσοχή. Θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας, τις ξέρετε τις πιο πολλές, που βγάζουν περίπου 30 κλικ ασφαλείας. Αδιάρρηκτη, με τις καλύτερες προδιαγραφές, μόνο 440 ευρώ. Αν ξέρετε στην αγορά, το λέω επειδή έχω ρωτήσει. Δεν κάνω πλάκα, θα πάρω Γιαφορίδη. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά αυτές τις μέρες. 440 ευρώ μαζί. Με την τοποθέτησή της. Αυτός είναι ο Σπύρος Γιαφορίδης και Μάριος, οι σούπερ θωρακισμένες προσφορές του. Πάντως στο σπίτι του 2-3 εκατομμύρια να έχει κρυμμένα, δεν τα βρίσκεται με τίποτα. Όντως. Όπου και να τα έχει, δεν μπορείς να τα βρεις. Δηλαδή μπαίνει ο ληστής στο Μάριο, ανοίγει την πόρτα Μάριο, μπαίνει μέσα, βλέπει το σπίτι, κλείνει την πόρτα και φεύγει. Όντως, τα είπες όλα. Η καλύτερη ασφάλεια είναι αυτή. Όντως. Αν όμως δεν έχετε σπίτι σαν του Μάριου και θέλετε να το ασφαλίσετε, Μαργαριτόπουλος 2130-278-279 και ασφάλειες για την κατοικία σου, για ένα χρόνο, την εξοχική σου κατοικία, έτσι, αποκλοπές, πυρκαγιές, πλημμύρες και 25 ακόμα περίπου καλύψεις. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές, ναι, άνοιξε, τώρα θα βγούμε να το ανοίξω. Άνοιξε να κάνει, θερμοκρασία. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, 2310-287-888, από κινητό το ίδιο, με 6-9-45 μπροστά, να μιλήσουμε για Ελλάδα, για εξωτερικό, αλλά κυρίως για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος σωμάτων ασφαλείας εδώ στην ελληνική Super League. Πω 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 τι γίνεται, τρελά μηνύματα, τρελά μηνύματα. Ποια μηνύματα, δεν βλέπω, έχει φύγει, από τα μηνύματα έχει φύγει. Χρήστο κάνει εδώ πέρα κάτι, θέλει να, το long on, ώστε username password να βγάλεις το motherboard και να κάνεις ένα case σε dive, τέτοια. Αδέρφια, το νου σας αύριο, αύριο το νου σας θα δίνουμε προσκλήσεις για το φεστιβάλ κινηματογράφου να δούμε, ίσως δώσουμε διπλές. Ίσως. Δεν μπορώ να πω σίγουρα, ίσως. Έτσι, ίσως. Μπράβο ρε Χρήστο, είσαι μοναδικός. Είσαι απροσπέλαστος, είσαι απλησίαστος. Να κάνουμε πρώτα εδώ πέρα αυτό, έτσι, και μετά automatic. Πού είμαστε, άστο αυτό, Bohemian Rhapsody, εδώ είμαστε. Εδώ. Bohemian Rhapsody, παιδιά, το δούμε τώρα από εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είναι όλοι φεστιβάλ και γίνεται χαμός και 30 sold out έχουν γίνει. Δεν βρίσκουμε να μπούμε με τίποτα. Τζάμπα χορηγικό ραδιόφωνο είμαστε, ειλικρινά. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Χρήστο και όσοι, οι γραμμές οι τηλεφωνικές είναι ανοιχτές. Παναγιώτη, πού είναι δεύτερη ώρα, ρε, εσύ? Πού είναι, εκεί εδώ σε σένα. Εδώ, εδώ. Α, εκεί. Ορίστε, μπράβο, ορίστε, παλικάρι μου. Δώσε ψυχούλα. Πάρε εδώ πέρα με το group. Κρατάω κόλλες. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Γραμμές ανοιχτές σε 2 λεπτά από τώρα, για να μην περιμένετε άδικα. 2310-287-888. Χρήστο, αν θες δυνάμωσε λίγο το χαλί μας, να ακούω λίγο μουσικούλα ρε φίλε, λίγο τσάμπα γουάμπα πρωί-πρωί. Τι ωραία μέρα, τι ηλιόλουστη μέρα. Αύριο θα έχουμε θέμα για την απάνθρωπη κίνηση που είχε χθες το κέντρο. Απάνθρωπη κίνηση. Αυτό το πράγμα ήταν... Έκανα με το μηχανάκι από τον ντεπό Βενιζέλου 23 λεπτά. Σταμάτησα, εγώ δεν άντεξα. Από τον ντεπό Βενιζέλου 23 λεπτά. Δεν μας νοιάζει. Απάνθρωπη κίνηση. Όλοι οι υπερήφανοι Μακεδόνες κατεβήκαν να ψωνίσουν εψέ. Και ο κόσμος σου πιάζει οι εργαζόμενοι. Για τον Άρη, για το Άρης Ολυμπιακός πήγανε. 7 η ώρα το μάτσο. Ναι, ρε, κατεβαίναν εδώ. Κατεβήκανε και μετά πήγαν και μετά κάνανε κύκλο έτσι. Κατάλαβε. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Λοιπόν, Κατάκη. Εγώ Βλάξ που ήμουν από το Βαθύλακο, πώς πήγα. Δεν ήρθα στο κέντρο, έκανα την βόλτα μου και μετά πήγα. Μπράβο. Εκεί και λες κύκλο. Άλλος περίφανος Μακεδόνας. Επειδή περιμένει κόσμος, Κατάκη Auto Group. Ήρθε η ώρα. Original Μακεδόνες. Όπως ο Κατάκη. Σεβαστείτε τον Κατάκη. Σεβαστείτε. Κατάκη Auto Group. Σωστά μιλά. Ήρθε η ώρα να πάρει αυτοκίνητο. Το καινούριο είναι ακριβό. Οι εποχές είναι δύσκολες. Ένα καλό
μεταχειρισμένο, μοιάζει να είναι η καλύτερη λύση. Μην ταλαιπωρήστε, γιατί εδώ στη Βόρεια την Ελλάδα υπάρχει η Κατάκη Auto Group, μια εταιρεία με μεγάλη αξιοπιστία στην επιλογή και διάθεση αυτοκινήτων. Είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα με διαφάνεια να αναρτεί το ιστορικό του κάθε αυτοκινήτου, δηλαδή σέρβις χιλιόμετρα κταίω στο ίντερνετ. Μπαίνεις στο katakis.gr και τα βλέπεις όλα. Μπείτε στο katakis.gr και θα αγοράσετε το αυτοκίνητο πριν καν τον δείτε. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Πριν πάμε στην πρώτη γραμμή, φεύγεις από τον Κατάκη, παίρνεις μια ρετσίνα, βασιλική ρετσίνα στο χέρι. Με την παραδοσιακή πλούσια γεύση και αυθεντική γεύση. Από τη Μεσημβρία Ινοποιητική, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 713 981. Δεν οδηγείς όμως. Όχι. Ο συνοδηγός είσαι. Σταματημένος. Ο συνοδηγός. Ναι, εντάξει. Ο συνοδηγός. Σταματημένος. Μια γουλίτσα. Σταματημένος. Να λέτε. Με μια ρετσίνα, σταματημένος. Βασιλική. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Πάμε. Εν τω μεταξύ, έχω βρει το όνομα του No Name. Περιμένουν οι άλλοι. Έχει υποστεί με όνομα. Ναι. Και λέει το όνομά του. Ωραίο. Κανονικός. Ναι, πολύ ωραίο. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Περιμένουν ήδη 2-3. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Πάμε, Χρήστο. Από όποιος κοιμάται, επόμενος. Τι να κάνει ο Χρήστος, φίλε. Όχι, δεν είναι. Να το ξυπνήσει. Μάτια μου, δεν είπα τίποτα για τον Χρήστο. Όχι. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε. Καλημερίζουμε, αγαπημένο κύριο Κώστα, οπαδό της ΑΕΚ και του Πιερικού. Μάλιστα. Όχι τη ΑΕΚ, οπαδό, υποστηρικτή τη ΑΕΚ. Φίλαθρο τη ΑΕΚ, ναι, Πιερικό και ΑΕΚ. Δεν μπόρεσε να πάρει ένα διπλό με τα μωρά του Δόνη, ρε κύριε Κώστα. Μα έκανα τη χειρότερη φετινή εμφάνιση. Όντως, τραγικός. Και ο βαθμός που πήρα ήταν έτσι. Μάνα εξ ουρανού. Δεν σου πάγουν να τους κάνεις μια χαρπισιά. Το μάτς είναι κανονικά το παραδέχθηκε και ο προπονητής. Ο Μαρίνος, ότι μπράβο. Ήταν η πολύ κακή εμφάνιση. Μπράβο. Τεράστια και άμα κάνεις τέτοιες εμφανίσεις μην περιμένεις τίποτα. Μπράβο. Τώρα εγώ θα πω ότι το δυστύχημα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ότι κακή γενικώς πλην εξαιρέσεων ερασιτέχνες παράγοντες διαχειρίζονται εδώ και 50-60 χρόνια επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Όπως εσύ ας πούμε στον Πιερικό τότε. Λοιπόν, το μπάσκετ προχώρησε αν προχώρησε, όσο προχώρησε, επειδή είχαμε να κάνουμε με σοβαρούς όχι. Επειδή είναι πιο εύκολη επιτυχία στον μπάσκετ. Επειδή είναι γελίο άθλημα γι' αυτό. Είναι επειδή η επιτυχία γελίο, γελίο το θεωρείς εσύ, εμείς στην Αμερική δεν το θεωρούν γελίο. Εμείς στην Αμερική, εσύ στην Κατερίνη, εμείς μέσα στην πεντάδα. Έχω παίξει μπάσκετ. Είμαστε μέσα στην πεντάδα της Ευρώπης. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις παίξει μπάσκετ. Τρεις superstar να πάρεις, κύριε Κώστα, στο μπάσκετ θα πάρεις πρωτάθλημα. Αν πάρεις τρεις ποδοσφαιριστές σου, ο Μακεδονικός πήγε σε τελικό ευρωπαϊκό. Στην πεντάδα της Ευρώπης. Τρεις superstar να πάρεις και δεν είναι ο Άρης απέναντι. Είμαστε στη δεκαπεντάδα. Άλλο άθλημα, λοιπόν, ρε Κυρκό. Λίγο να ολοκληρώσω. Επομένως, θα είναι λάθος τόσο ο Ηρακλής όσο και ο Άρης αν απομακρύνουν τόσο νωρίς τους προπονητές. Μαζί σου. Οι προπονητές απομακρύνονται μόνον όταν διαπιστωθεί ότι χάνουν τον έλεγχο των αποδυτηρίων. Ωραίος. Σωστό. Αλλιώς, αυτό και κλείσαμε. Ωραία. Σωστά. Αλλιώς είναι... λάθος τεράστιο. Έτσι. Ωραία, ωραία κύριε Κώστα. Να σφραγίζει πρώτα ο Ερέρα την πρόκληση στο κύπελλο Ελλάδος και μετά. Ωραία, επόμενη, κύριε Κώστα. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ωραίος. Ο κύριος Κώστα έχει διατελέσει παράγοντα στο Πιερικό στα καλά χρόνια του Πιερικού. Εντάξει, θα τα πεις μετά. Καλημέρα. Τον άνθρωπο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Λοιπόν, Γιάννης λέγομαι. Γιάννης, ναι, οπαδός. Ναι, ναι. Γιάννης και Άρης. Γιάννης και Άρης. Πάμε, Γιάννη, καλή εβδομάδα, αγόρι μου. Χρήσα, ναι, μόνο με το Χρήστο να το παρακαλώ. Γιατί ναι. Όλοι μιλάτε όλοι μαζί και δεν μπορώ να συνοηθώ. Θέλω μόνο το Χρήστο. Ωραία, πάμε. Να ρωτήσω κάτι. Άντε, Χρήστο. Έλα, Χρήστο, αν θέλω να ακούς. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα εσύ, σαν ιδιοκτήτης και συνειδιοκτήτης της εφημερίδας, έγραψες την Παρασκευή ή είπες ότι δεν θα παίξει ο Σιώπης. Έχεις εφημερίδα. Πρώτον, δεν είμαι ιδιοκτήτης καμιάς εφημερίδας. Όχι, του άρεσες, εγώ θεωρώ ότι είσαι. Γι' αυτό, εντάξει, τέλος πάντων. Τι είμαι, δεν είμαι. Το... Τη στήλη μου έχω. Ναι, ναι, οκ. Okay. Κάτσε να ξέρουμε αν έζησε για λεφτά εμείς. Δεν έχω καμία. Ναι, καταρχήν, κακώς υπάρχει αυτή η αίσθηση. Δεν έχω καμία σχέση ιδιοκτησία με την εφημερίδα. Ναι, αν ναι, έγραψα ότι δεν θα παίξει ο Σιώπης. Ναι, την Παρασκευή. Όχι. Είπες τέτοιο πράγμα. Όχι. Όχι.
Ίσα είπα ότι όποιος διαδίδει ότι δεν θα παίξει ο Σιώπης είναι ψεύτη. Ναι, είναι ψεύτη. Εχθρός του Άριος. Μπράβο, ναι. Ναι, για, είναι εχθρός του Άρη, ρε Μάριε. Γιατί λέει ότι θα πάθει γαστρεντερίτιδα 6 μήνες και μετά λέει ότι θα έχει πρόβλημα και δεν θα παίξει, ενώ το παιδί θα παίξει κανονικά. Μπράβο, είναι ψεύτης και προπαγανδιστής. Ναι, προσπαθεί να πετάξει λάσπη στον Άρη. Όπως λάσπη πρέπει να πετάς τον ΠΑΟΚ, αν λες ρε παιδί μου θα κάτσει να χάσει ο Ατρόμητος. Κατάλαβες, έτσι. Σωστό. Σωστό, ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, από μέσα εσύ τώρα αυτό το βαρέσεις, ξέρετε. Ναι, Γιάννη, πάμε. Ναι, πες το, φίλε. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω μόνο για τον Άρη. Ο Άρης, εμένα, αυτή τη στιγμή, ό,τι και να γίνει, μ' αρέσει σαν ομάδα. Ωραία. Τώρα, αν δεν καταφέρουμε τα αποτελέσματα, μπορεί να λείπουν δύο παίκτες ή τρεις, έτσι, και να στρώσει. Θα είναι λάθος και μεγάλο έγκλημα. Και καλά είναι να στηρίξεις εσύ, γιατί μόνο εσύ μπορείς να φωνάζεις από το Λίπερο, γιατί βλέπω εκεί πέρα γίνεται χαμός. Όλοι είναι στα δύσκολα. Λοιπόν, δεν πρέπει να φύγει ο Ερέρα. Ο Ερέρα μας έμαθε μπάλα. Βλέπω να παίζουμε ποδόσφαιρο. Τώρα, τα αποτελέσματα μπορεί να μην έρθουν ακόμα, γιατί είναι νέα ομάδα. Εγώ και χτες μ' άρεσε, και να πω και κάτι ακόμα έτσι μεταξύ μας που δεν μας ακούν και πολύ. Λοιπόν, ο Άρης αποτύχει, έχασε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Γίναν ήρωες και καλά κάναν. Αν θα έβαζε το γκολ ο δικός μας ο Γιουνές, θα ήταν δύο βαθμοί. Άντε θα ψάχναν να βρουν ισοπαλία. Ναι. Και άλλη μια ισοπαλία από το πέναλτι που δεν μου άφησε έδωσα μέσα στο Πανιόνιο. Ναι. Η ομάδα πάει καλά. Θα είχαμε 16-17 βαθμούς, δεν θα μιλούσε κανένα. Το μόνο ελάττωμα που δεν ξέρω γιατί τα κάνει αυτό Ερέρα είναι ότι μετά την τετράδα τον πρώτο αγώνα, εάν κάτσεις και μετρήσεις πώς χρησιμοποιείς τα center back μας, με διασκευή, χάστε αλήθεια, θα δεις ότι κάθε εβδομάδα έχουμε διαφορετικά center back. Είναι αυτό είναι μεγάλο, πιστεύω, λάθος. Αυτό έγινε και λόγω του τραυματισμού του Βέλεθ. Αν δεν είχε τραυματισμό ο Βέλεθ... Ναι, αλλά έχεις Σόουζα και Δελιζής ή δεν τους χρησιμοποιείς. Τελείωσε, αυτή είναι. Αυτή είναι. Τα στόπερ του Άρη αυτά είναι, τέλος. Καραγούσταρα χθες. Ήρωας Γιώργος Δελιζήσης. Ήρωας, μπράβο, και Σόουζα, μπράβο. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Ασχοληθούν όλοι οι αργανοί με την ομάδα μας. Το πάω καφέ σε πάρει το πρωτάθλημά του. Προφανώς τώρα με το Βέλεθ. Καραγούσταρα χθες. Πολύ ωραία και οι δύο. Πολύ ωραία. Το γήπεδο μου άρεσε, τα παιδιά είναι πες αυτά, κάτι, το πες μου κάτι, αυτό. Αυτό που με ρώτησες... Πάλι μια ένσταση, έχουμε τη συμμετοχή του Κολάσου στο κάτι κέντρο. Ναι. Κάτι άκουσε, κάτι. Πες μου λίγο. Μπορεί να μην μπορεί να βγουν οι άλλοι. Πες μου λίγο, πες μου κάτι. Αυτό που με ρώτησες στην αρχή, προφανώς κάποιος το έχει πει, Ναι, ρε, έχω πάθει πλάκα από το πρωί. Για να καταλάβεις τι μπούρδες λέγονται. Με υπομονούν να λένε ότι το είπες εσύ. Τι είπα εγώ, ίσα-ίσα εμείς είπαμε. Μα δεν φταίει για όλα τα δεινά ο Τσαλτίνης του Άρη. Δεν φταίει. Καλά έκανες και το είπες. Στο έκανα ερώτηση για να απαντήσεις. Γιατί αυτό τα υπονοούμενα τώρα έχουν από το πρωί, δεν σταμάτησα. Αλήτες. Αλητήριοι είναι. Ξέρεις γιατί γίνονται υπονοούμενα? Λέγονται ακριβώς για να καλύψουν τις μπούρδες τους. Ακριβώς όταν σου λένε ψέματα τρεις μήνες ότι δεν θα παίξει και ότι είναι δανεική και τέτοια. Γιάννη, ένα πραγμάρι. Γιάννη, να σε προβληματίζει όμως και το γεγονός ότι έχουμε πόσες αγωνιστικές έχουν περάσει, 8, 7, πόσοι είμαστε? Ένατη είναι αυτή. Ένατη παίξαμε. Αυτή είναι η ένατη, χθες που έγινε. 9 αγωνιστικές, ο Άρης δεν έχει κερδίσει κανένα πρώτο ημίχρονο. Κάτι δείχνει και αυτό, ξέρεις. Ότι δεν μπορεί να καθαρίσει παιχνίδι. Εγώ θα κοιτάξω τον Άρη μου, εσύ κοίταξε τον Μπάουξ. Καλά, εντάξει. Γιατί την ηρωνία την πουλάς και στον κύριο Κώστα. Ποια ηρωνία, ρε χαμένε τώρα, άλλο πράγμα σου λέω, δεν καταλαβαίνεις. Χαμένε. Άντε, καλά, κατάλαβα, φίλε, προχτές την εκπομπή σου τον έκανε στον κύριο Κώστα, λες και δεν ήταν 75 χρόνια άνθρωπος. Το ξέρω, τον κύριο Κώστα, μη στεναχωριέσαι. Τα βρήκαμε εμείς. Τα βρήκαμε. Γιάννη, για τον Χρύσανθο να πω κάτι χωρίς να θέλω να τον υπερασπιστώ, έτσι. Ούτε για τα τσιλίδια, για τίποτα. Καλά, ναι, δεν κοιτάξει. Κατάλαβες. Και ο Χρύσανθος είναι μια πλούσια, ας πούμε, σικιά. Παιδιά, είστε πολύ καλή εκπομπή. Απλά μιλάτε όλοι μαζί και κάνετε τα δίκια των όλων. Sorry, μιλιά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλά να είστε, παιδιά. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή δουλειά, καλή εβδομάδα. Επόμενη γραμμή. Ωραία παρουσία. Του λέω ένα γεγονός, ρε φίλε, και αυτός νομίζω ότι το λέω ειρωνικά. Τα γεγονότα δικά σας δεν είναι γεγονότα. Τι να σου πω, εντάξει. Επόμενη σικιά. Επόμενος ακροατής, καλημέρα. Μην φτάσει κανένα παιχνίδι στο 80 με τον Απόλλωνος Μήνης και μου λες αχ, δεν μπορείς να το καθαρίσεις το πρώτο ημίχρονο. Θα πεις τα λόγια μου. Καλημέρα. Μπορούμε έναν ακόμη. Κάνει, δεν καταλαβαίνεις. Μπορούμε έναν ακόμη πριν το διάλειμμα. 2310-287-888. Έλα τώρα που γυρίζει. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526.
Την Τετάρτη ετοιμαστείτε, θα έχουμε σούπερ διαγωνισμό προσφορά από Ασφάλεις Μαργαριτόπουλο. Την Τετάρτη, έτσι. Θα δούμε. Ετοιμάζει σούπερ προσφορά διαγωνισμό. Εκείνη τη μέρα θα βγει ο νικητής. Οκ. Okay. Λοιπόν, βαθιά υπόκληση. Ούγκο Σόουζα, Γιώργο Δελιζήση. Συγκλονιστικό Γιώργο Δελιζήση. Απογοητευτικό ο Κολάσο. Ο Κολάσο, ναι. Απογοητευτικό θα τον έλεγα. Όχι απογοητευτικό. Παρασύρεσε Παναγιώτη από τι άλλε φορέ. Δεν είναι απογοητευτικό. Συγκλονιστικό Παπέ Αμπού Σισε και ο Άρης είχε την ατυχία ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης να κάνει την καλύτερη του κατ' εμέ εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Την έκανε εψέ, την καλύτερη. Έτσι. Μακάρι και σου τούμπα να παίξει έτσι το παιδί και καλύτερα. Τρεις γραμμές, πάμε καλημέρα. Ο, τρεις, πάμε γρήγορα. Δούμε, έρχεται το τριφύλι στο Καρεσκάκι. Πάμε καλημέρα. Τάλιρο είναι αυτό. Παλαμίδι είναι αυτό. Τρέμει ο Δόνης. Παλαμίδι είναι αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, πιο δυνατά λιγάκι όνομα και ομάδα. Καλημέρα, μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε, είναι φίλε, όνομα και ομάδα. Πάμε, περιμένουμε άλλη. Άρης, Άρης. Ναι, Άρης, όνομα. Άρης. Άρης, Λευτέρης. Α, πάμε, Λευτέρη, πάμε, αγόρι μου. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός, θέλω να πω, έχει 9 εκατομμύρια, 10 budget. Ναι, έχει διπλάσιο πάντα τον Άρη. Αλήθεια είναι. Διπλάσιο από τον Άρη. Που, ρε παιδιά, τότε, τι να, εντάξει, ο Άρης χθες προσπάθησε, έκανε τις ευκαιρίες του. Δηλαδή αυτή είναι η μεγαθύρια μπροστά μας. Τι να κάνουμε, εννοείται. Άλλος πες, ο ένας έχει 40, ο άλλος 50, άλλος 20, άλλος... Ρε παιδιά, ναι, αλλά Λευτέρη, να σου πω κάτι. Μια χωρά ομάδα είμαστε. Άλλο τώρα τα 5 εκατομμύρια, για αυτά που έχουμε τραβήξει. Το 1,5 εκατομμύριο του Χατσερίδη, που λες κοστίζει τόσο αυτός αγωνιστικά. Ή τα 5 του Ζάμπα. Κι άλλο αυτό που σκέφτεσαι, ρε παιδί. Του Ζάμπα δεν είναι στο budget. Να σου πω κάτι όμω. Αυτό είναι δικό του λάθος. Άρη με Παναθηναϊκό. Σύγκρινε τον Παναθηναϊκό της φτώχειας με τον Άρη τον υγιή. Όπως ξεφωνίζουμε όταν μας φέρνουν παίκτες και τους υπερκοστολογούν, τώρα δεν πρέπει να πεις μπράβο που ο Ματέο Γκαρσία που τον θέλουν όλοι κάνει 140 χιλιάρικα. Τζάμπα τον πάρουμε. 140 χιλιάρικα. Τζάμπα θα τον πάρουμε δύσκολα. Γιατί αν πας εσύ, δεν θα κάνει 140, θα κάνει ένα 400. Θα κάνει. Γελάς! Γιατί τον έχεις τον Ιβάν! Τα ένα 200 και τα 5 και τα 3 και τα 10 και τα 15. Φίλε, sorry! Δεν είναι Ολυμπιακός! Με το δικέφαλο στο στήθος κουτσάς να βάζει το δεύτερο γύρο. Ολυμπιακός θα κάνει γύρο θριάμβου. Το δαφνό σε στεφανωμένο θα έχει. Θα κάνει γύρο θριάμβου. Έγινε, παιδιά. Έγινε, ωραία τα είπες, Λευτέρη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλά μας άκουσες. Επόμενος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Οι Αριανοί βγαίνουν μετά από ήττα, φίλε. Μπράβο. Από τη μέρα που ήρθα στο Λίμπερο δεν έχει δει ποτέ. Άκου λίγο. Οι Αριανοί βγαίνουν μετά από ήττα. Περίμενε, Άλεξ, μισό λεπτό. Στην πρώτη του γκέλα έχουν εξαφανιστεί οι πανηγυρτζίδες. Να τον ακούσουμε. Προβληματιζόμαστε. Να τον ακούσουμε. Πάμε. Το παιδί πήρε μετά από πολύ καιρό. Να πω στον κύριο Παπαδόπουλο ότι δεν παίρνουμε γιατί τα πίνουμε πρωί-πρωί. Να πούμε ότι είμαστε. Εντάξει. Βασιλική Ρετζίνα, έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ δεν θα, μάλλον να το αποθετάρω αλλιώς, η μοναδική που μετά τον πρώτο μήνα παρουσίασης ομάδας, φέτος δηλαδή το Σεπτέμβριο, που επιθυμούσαν διακαώς να φύγει ο Πάκο Ερέρα, είναι η οπαδή εδώ πιο πάνω. Κανένας άλλος νομίζω. Σωστό. Πρώτον. Σωστή. Δεύτερον. Σωστό. Το είπα και το πρωί. Για μένα η μαγική λέξη δεν είναι υπομονή. Για μένα η μαγική λέξη είναι πίστη. Πίστη. Το σημειώνω, πίστη. Εγώ πιστεύω faith. Σε αυτό που έχω δει. Keep the faith. Εγώ πιστεύω σε αυτό που γίνεται. Δεν πρόκειται να με ξενερώσουν ούτε τα τρεις ήττες στα ντέρμπι, ούτε άλλες τρεις στο υπόλοιπο πρωτάθλημα, ούτε μια κακή... Γιατί βλέπω ότι ο Άρης δεν είναι καφενείο. Βλέπω ότι ο Άρης έχει ένα σύστημα. Σωστά. Βλέπω ότι ο Άρης έχει κάποιους καλούς παίκτες, που σίγουρα θέλει και άλλες προσθήκες. Βλέπω ότι ο Άρης παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Παίζουν και άλλες μεγάλες ομάδες. Βλέπω ότι υπάρχει ζωή σε αυτό τον πλανήτη και δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να του δώσω μια κλωτσιά όπως έκανα πριν από 20 χρόνια σαν καθυστερημένος να τον γκρεμίσω. 20 ποια εννοείς? Σχεδόν με συγκινείς. Μιλάω για τον εαυτό μου πάντα. Ναι. Αλέξανδρε, όταν μιλάς 20 συγκεκριμένα για ποιον Άρη εννοείς? Το 20 ήταν τυχαίο. Τυχαίο. Εντάξει, νόμιζα κάποιο συγκεκριμένο. Ναι, αυτό λέω. Μπορεί να... Ας με προτίθεμαι να ακολουθήσω και να πιστέψω πως πίστεψαν οι οπαδοί της Manchester United τον Άλεξ Φέργκισον πριν γίνει σερ. Μπράβο. Στα 6 χρόνια που ήταν μόνος παλιά. Έτσι, φάπες. Ναι. Προτίθεμαι να πιστέψω πως πίστεψαν οι οπαδοί της Liverpool τους δύο μεγάλους προπονητές τους που είχαν ο ένας 14 και ο άλλος δεν θυμάμαι τόσους αγώνες με τραγικά αποτελέσματα. Στον Bill Shankly αναφέρεσαι. Keep the faith. Θέλω να ακολουθήσω το παράδειγμα των οπαδών της Celtic που στήριξαν το Μακί
για 1,5 χρόνο. Με συγκινήσει. Τελικά δικαιώθηκαν. Τέλος πάντων, εγώ Αλέξανδρε, αυτό λέει η καρδούλα μου. Εσύ είσαι, Αλέξανδρε. Ήπιε λίγο παραπάνω. Γιατί όπως είσαι. Κάτι σου λέει, να βγω να τα πω. Αυτό λέει η καρδούλα μου και αυτό το αστείο πια για το ποτό θα σταματήσει. Είναι χαζό. Είχε βουητό πολύ στο Γαριλάο χθες. Γι' αυτό αυτό λέμε. Ναι. Αναρωτιόμαστε. Αλέξανδρε, θέλει να σε ευθύνει. Καλημέρα. Συγκλονιστική παρουσία σήμερα του Αλέξανδρου σχεδόν Βρετανική. Βάλε Μποντζόβι, Μάρια, keep the faith. Νομίζω είναι η τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, Χρήστο. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Η άλλη μετά. Πάντως, πάμε. Στεναχωριέστε. Τι, γιατί. Που δεν καλλιεργεί την εσωστρέφεια, ναι, ο Αριάννη. Όχι, ρε, τι. Στεναχωριέστε. Και ο ένας και ο άλλος. Εγώ, λάθος κάνεις. Εγώ με συγκινεί σήμερα. Τον έχω βάλει σε ένα θέμα. Με συγκινεί σήμερα ο Αλέξανδρος. Καλά. Πίστη και όχι υπομονή. Δεν είναι μόνο ο Αλέξανδρος. Άμα δεις και όλα τα μηνύματα. Ενώ. Κοίταξε, υπήρχε πολλοί κόσμο στο Facebook. Περιμένει αυτό το πράγμα. Πώς κάνει ο καμπάλα στο 69 το 1-0, κατάλαβε. Μόλις γράφτηκε χθες ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον διώξουν. Είναι συντριπτικά υπέρ του. Έτσι. Μαζί σου. Τέλος. Μια αγκαλιά προπονητής. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποφασίζει όμως ο κόσμος. Όση υπομονή. Πρέπει να κρίνει η διοίκηση και ο τεχνικός διευθυντής όλοι ποιο είναι το καλύτερο για την ομάδα. Όση με υπομονή, ηρεμία και χωρίς πίεση. Όση υπομονή, πίστη. Αυτό που λέμε μόνο την πίστη του που έλεγε η Αγιά μου σκορμένη την κυρία. Ναι, καλημέρα. Μην κάνεις καμπάρα στο 69 τώρα, μην δες την. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Ριζούπολη. Καλημέρα. Ο Δημήτρης είμαι από Αθήνα. Από ζωγράφο Αθήνα, ο παδός του ΠΑΟΚ. Αλλά όχι Αθηναίος. Ναι, πάμε Δημήτρη. Μάρη, τελικά παντρεύτηκες την Παρασκευή ή όχι? Να παντρευτώ εγώ την Παρασκευή. Κάτι έλεγε. Ποιος με αφορμή τη φωτογραφία που ανέβηκε, γιατί το comment το είχα κάνει εγώ. Α, ποιο, τι είχε. Για γάμο στο Δημαρχείο. Ναι, στο Δημαρχείο. Ναι. Δημήτρη, υποκλίνομαι στο μεγαλείο σου. Ξέρεις ότι σε λατρεύω. Ναι, σε λατρεύω, είσαι αγαπημένη φωνή. Επειδή είπα, ξέρεις, δεν έχουν χιούμορ, κατάλαβες, ναι. Το πιάσε πάλι ο Μάριος. Εν πάση περιπτώσει, κάτι θα ήθελα να πω για το. Στο Περιστέρι πήγες. Στο Περιστέρι πήγες ή έδωσες και εσύ το απόν σου να μην γίνουν επεισόδια προβοκάτσια από αντιπάλους του ΠΑΟΚ? Ήθελα να πάω, απλά ήμουν εκτός Αθηνών και δεν πρόλαβα χρονικά να είμαι. Προτίμησες διήμερο στον Άφλιο, χαζός, βέβαια. Κράτησε την πίστη στην όχι, ομάδα. Στο πατρικό μου πήγα, τέλος πάντων. Α, ωραία. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θέλω να ψάξω δικαιολογίες σε αυτό που βρήκε ο Λουτσέσκου, ότι φταίει η διαιτησία. Ναι. Για μένα ξεκάθαρα το χάνει το μάτσο ο ίδιος. Και η λογική του των παιχτών, δηλαδή αυτό που είπε ο Κρέσπο, νομίζω τα λέει όλα, έτσι. Τι είπε ο Κρέσπο, γιατί δεν τον άκουσα? Είπε ότι ήμασταν υποτονικοί στο δεύτερο ημίχρονο και δεχτήκαμε την ισοφάριση. Δεν θα ξαναγίνει. Καλά, τώρα αυτό είναι ένα στερεότυπο, ο παίκτη που χάνει, ο παίκτη ομάδας φαβορή που δεν νικάει. Νόμιζα ότι όχι, κάτι δεν είναι στερεότυπο. Εγώ στέκομαι στην οτροπία περισσότερο, δηλαδή το... Στραβώνει το αποτέλεσμα, δεν στραβώνει όμως από τη λάθος απόφαση του Τζίλου το να μην δώσει το πέναλτι. Εννοείται. Εννοείται. Εγώ θέλω να σταθώ με αυτό. Σε νικάνε, σου παίρνει εσύ τρεις ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω το κατάλαβες. Ο Ούγγρος, ο οποίος βαράει, κλωτσάει, τρέχει, τραβάει φανέλες, παίρνει κάρτα, σκοράρει με διαγώνιο σουτ. Μπράβο στον άνθρωπο. Ο Ρισβάνης, ο Σπύρος, πίσω και άντε ο Μάντσος στο κέντρο. Κλείσανε στόματα. Δηλαδή είναι λάθος να επικεντρωθεί όλη η ομάδα και να στραφεί γύρω από τη διαιτησία. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πέναλτι, αλλά δεν υπάρχει δόλος να μην το δώσει. Έτσι, μπράβο. Αν δεν το έδινε ξένος διαιτητής, δεν θα έλεγες τίποτα. Διάβασα χθες ένα πολύ ωραίο άρθρο. Στους ξένους διαιτητές πλέον δείχνουμε απίθανη, ας πούμε, τρελή ανοχή, επειδή ακριβώς δεν τους καταλογίζουμε δόλο. Γιατί βλέπεις για τη διάθεση όμως. Γιατί να έχει δόλο εδώ. Wow. Να σου πω κάτι, ο Ηρακλής έχασε. Ο Ηρακλής έχασε την πρόθεση, έτσι. Μια χαρά διαιτησία κάνει ο άνθρωπος. Έχει κάνει 2-3 λάθη σε βάρος του Ηρακλή. Τι να πω, ότι είχε δόλο ο άνθρωπος. Και ότι γι' αυτό έχασε ο Ηρακλής. Όπως και ο Σιδηρόπουλος θες, φίλε. Δεν δίνει μια γκονιά εκεί του Χρυστοδουλόπουλου και δύο κάρτες στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι. Δεν είναι θέμα δόλου. Οκ, okay, ναι. Δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Δεν το επηρεάζει, σαφώς. Ωραία. Ναι. Ωραία, παρόλο που έχει. Έχει την νοοτροπία να μην τον πειράξω τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Ναι. Να τον πάω καλά. Ο Τζίλο στο ΑΚΑ κάνει ύπουλη διαιτησία. Αλλά τι να πω, τετράμπαλο έφαγα. Ναι. Κάνει ύπουλη διαιτησία όμως στο συγκεκριμένο ναι. μάτσο. Λοιπόν, τετράμπαλο έφαγες, αλλά αν θέλεις να πιεις, τι θα πίνεις, τη ρετσίνα με την παραδοσική πλούσια και αυθεντική γεύση. Βασιλική ρετσίνα, 2310-713-981. Τα παίρνει από τη Βασιλική ρετσίνα. Τρίτη φορά τη λέμε. Όχι, δεύτερη τη λέμε. Εμείς δεν αγοριέ. Θα την πούμε και τέταρτη. Ρε. Φίλοι μας είναι. Λοιπόν, κόλλες, βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών, Ρούμεν Μαρέ. Έχεις υγρασία. Έχεις κρύο. Τώρα το άνοιξα, ρε. Τώρα το άνοιξα, επειδή πάμε σε break. Φύγε από εδώ, βρε. Βρε γιαγιά. Τώρα το άνοιξα, επειδή θα βγεις έξω αμέσως. Δεν θα προλάβω να βγάλω τη μάνα μου. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Αν έχεις υγρασία και κρύο, θα πάρεις από τη βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών Ρούμεν
στεγανοτικά, θερμομονωτικά και δεν θα κρυώνεις, Μαριούλη. Μπράβο. Θα είσαι ωραίος. Θα είσαι κυριούλης. Έτσι. Που λέει και ο φίλος μου εδώ, ο Παπαδόπουλας. 23-10-7-19-2-2-9 rumen.gr break. Μπαίνουμε τελευταίο μισάωρο, μείον 15 λεπτά, τη σημερινή εκπομπή εδώ στην Τρόικα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 23-10-287-888. Ήδη ένας φίλος περιμένει, πηγαίνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αδερφέ, καλημέρα. Αυτός κοιμήθηκε. Πήρε 6 λεπτά πριν στην Μαριλίζα, 7 λεπτά πριν. Περιμένω. 23-10-287-3-8. Τα μηνύματα έχουν καθίσει. Να πούμε κάτι. Θα δίνουμε προσκλήσεις εδώ από την Τρόικα για το γεγονός, το μουσικό της χρονιάς στη Θεσσαλονίκη, για το Brit Floyd, 17 Νοεμβρίου, Σάββατο, στο Fix Factory, η μεγαλύτερη tribute μπάντα στους Pink Floyd, από το Liverpool του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έρχεται με 3 νταλίκες υλικό, για να στήσει ένα απίστευτο show. Η Τρόικα θα δίνει προσκλήσεις για το Brit Floyd παραπάνω από 2 και 3. Αν χρειαζόταν και τέτοιο και τα τρόπια της Liverpool να φαίνεται, θα χρειαζόταν 9 ανταλίκες. Πάμε, περιμένουμε. Καλημέρα. Θα πέσουμε πάλι, θα πέσουμε. Πάλι με τη Liverpool, με τα τρόπια της Liverpool. Κακομύρι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, πάμε. Κλείσε λίγο, κλείσε. Να, από την Ολλανδία ο άλλος. Ναι, κλείσε, αλλά πάμε. Ναι. Έλα. Αυτός. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις, φίλε. Τον Ηρακλή, ρε. Ποιον άλλο θα υποστηρίζω. Ηρακλάρα. Όνομα, φίλε. Ναι. Δημήτρης, λοιπόν. Σ' ακούω με προσοχή, θέλω κριτική, θέλω πράγματα. Που σου μετά από την Παρασκευή. Εγώ σου λέω έτσι είναι. Και την άλλη φορά στα περιέγραψα όπως σου τα είπα, έτσι είναι. Λοιπόν, άκου κριτική τώρα. Ναι, πάμε. Για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή, ναι. Είχαμε πει ότι παίζετε σε αυτή την κατηγορία, παίζετε κλωτσομπούνι. Σωστό. Δεν τους είδα τους δικούς μας να έχουν πάθος. Πρώτον αυτό. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Ήταν οι άνθρωποι, μάλλον είναι μεγάλη ηλικία στη δύση τους. Και δεν βάζανε τα πόδια στη φωτιά. Κάνεις ένα δεύτερον, λάθος. Δεύτερον λάθος. Σημαντικό. Περίμενε. Από τη διοίκηση. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό μόνο και μετά σε ακούω. Θα διαλογάκι. Να μιλήσω. Κάτσε, και θα ακούσει και εμένα όμως. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πω αυτά που θέλω και μετά. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Θα κάνουμε διάλογο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά η κατηγορία για να ανεβείς θέλει μπαρουτοκαπνισμένους. Σ' ακούω τώρα, πάμε. Θέλει παιδιά γερά που θα μπαίνουν στη φωτιά. Ψηλά παιδιά, γρήγορα, με λίγα λόγια. Ξέρουμε κι εμείς από ποδόσφαιρο, έτσι. Δεύτερο. Διαμπάρης, Κούσας, Πασάς, Κουτρομάνος. Ποιοι, από αυτούς εδώ πέρα ποιος δεν είναι ψηλός. Την άλλη φορά για τους κοντούς. Αυτά είναι γερά παιδιά. Στη μέση τι γίνεται με τις... Στη μέση έχεις το καλύτερο αμυντικό... Έχεις το ένα από τα δύο καλύτερα αμυντικά χάρτη κατηγορίας. Ρε εσύ, θα κάνουμε διάλογο, είσαι ανώμαλος. Έχεις το καλύτερο αμυντικό χάρτη κατηγορίας. Χουσέιν Μουμίν. Ρε φιλαράκι, είναι άποψή σου αυτή. Πες μου το άλλο. Δηλαδή τι πρέπει να συμφωνήσω εγώ μαζί σου. Πες μου τα άλλα δύο αμυντικά χάρτη κατηγορίας. Άλλα δύο, θα πω άλλο θέμα. Δεν θέλω να πω αυτό. Άλλο θέμα σημαντικό. Ωραία ψήρα. Το άλλο το σημαντικό είναι ότι ο διαιτητής μας έπαιξε πολύ άσχημα και βρώμικα. Να πει τα άλλα αμυντικά χάρτη, φίλε. Της κατηγορίας. Ποιος. Ο φίλος, του Ηρακλή. Εγώ μαζί του τον αγαπώ, ωραίος είναι. Έχεις τα καλύτερα. Έχει Μουμίν. Και έχει Νίκο Καλτσά που έσωσε την Καλονή μαζί με άλλα δύο άτομα. Άσε τον Καλτσά, δεν υπάρχει. Ο Μουμίν είναι το καλύτερο αμυντικό χαφτιστή. Σαφώς ο Μουμίν. Ο Μουμίν είναι καλός, ρε φίλε. Ωραία. Έχω Παναγιωτούδη Κώστα. Από τον ΠΑΟ. Λοιπόν, άσε να πω τα υπόλοιπα. Έχεις όμως ένα center for, Μαρία. Έχεις ένα center for το οποίο είναι επιρρεπή σε τραυματισμούς και 35 χρόνια και δεν έχεις backup. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τα υπόλοιπα. Πες τα υπόλοιπα. Τη στιγμή. Που βλέπουν ότι τους παίζει ο διαιτητής με αυτό το στυλ. Ότι. Μια χαρά ο διαιτητής. Παίζουν κλωτσιές μπουνιές. Και δεν μπαίνουν μέσα από τη διοίκηση να τον ασκήσουν ψυχολογική βία. Εγώ δεν τους θεωρώ ότι είναι έξυπνοι άνθρωποι. Και αυτός που είναι γενικός αρχηγός και βγαίνει τσαμπουκαλεμένος. Βγήκε ο Μύρο, βγήκε, όρμηξε ο Μύρο. Τρεις φορές μπήκε μέσα πλάκα. Όρμηξε ο Μύρο, εντάξει. Αλλά τώρα τι να τον κάνει. Τι όρμηξε, ρε φίλε. Έπρεπε, εδώ, τι να τον κάνει, πιάσει το λαιμό. Άσε λίγο να πω, ρε φίλε. Δεν έδωσε 3 πέναλτι. Τι! Άστο, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι άστο, φίλε, να, ούτε πάω. Αυτά. Με... Τι άρε, φίλε, αυτά γελάω με τον ΠΑΟΚ. Τα λες τώρα εσύ. Που έδωσε έξω από την περιοχή. Ψοπ, ναι, εκτός είναι. Τη φιά... ναι. Εκτός είναι, πάνω στη γραμμή είναι, ναι. Α, πρέπει να συμφωνήσουμε μαζί σου. Γι' αυτό καλά σου λέω. Ωραίος μάγκας είσαι, ρε. Ωραίος μάγκας είσαι, ρε. Τι, πρέπει να συμφωνήσεις κάποιος μαζί σου για να μιλήσεις στο ράδιο.
Δηλαδή να πω ότι είναι πέναλτι, ρε φίλε, ότι γελάω με άλλους παντούς άλλων ομάδων, το πω εγώ τώρα. Πέναλτι είναι. Πώς δεν είναι πέναλτι, ρε. Όταν μπαίνει μέσα και τον ανατρέπτει, δεν είναι πέναλτι. Τι είναι το πέναλτι? Στη γραμμή πάνω ήταν, ρε φίλε. Αν είναι στη γραμμή, είναι πέναλτι. Είχε προηγηθεί το φάουλ, έπρεπε να το αφήσει πλεονέκτημα, μπήκε μέσα και στο δεύτερο ημίχρονο, αν θα δει την τηλεόραση, αφού κάνει τον ξύπνιο, αν θα δει την τηλεόραση, το χέρι του δεν ήταν κολλημένο. Χτύπησε το χέρι του. Το χέρι του χτύπησε, φιλαράκι. Ποιο λες εσύ, την κεφαλιά η οποία γίνεται από τα 8 εκατοστά. Και σε βάλανε εκεί στο ράδιο. Για από πού, φίλε, για πες, από πού να γύρισε. Το φεγγάρι γύρισε και σε βάλανε εκεί πέρα. Τώρα εδώ περνούσε. Εγώ δεν θέλω να μιλάω, μα δεν το κατάλαβε. Και την έβγαλε στο δεύτερο μήχρονο. Δεν το ξεφωνίζει το παιδί. Το ξέρει, φίλε, το Μάριο. Το ξέρει προσωπικά. Δεν το ξέρω, ρε. Δεν το βλέπω στην τηλεόραση με το φαλακρό τον άλλο που βγαίνει. Μπράβο, καλά τα λες. Τον κοντό δεν λες. Έτσι, ναι. Ωραία, Δημήτρη, έγινε. Άρα δεν έχει δώσει τον Ηρακλή τρία πέναλτι. Φυσικά δεν έχει δώσει, ρε, και δεν μίλησε κανένα. Τρία πέναλτι, δεν μίλησε κανείς. Είναι ανώμαλη όλη. Είναι θεατρική Ηρακλή. Έπαιζε Κέρκυρα. Ωραία. Έγινε. Το σέντρε μπακ, για να σου δώσω αν καταλάβει, το 33 το νούμερο, στο δεύτερο φάουλ είχε πρώτη κίτρινη κάρτα. Μ' ακού? Ναι. Έπρεπε να το βγάλει τη δεύτερη κίτρινη, να το βγάλει. Ποιόνανε, πε. Το 33 λέει, το 33. Το 33, δεν ξέρω ποιο ήταν. Το Θεοδωράκι, το Δημήτρη, ποιο λε, πε παίκτη, τι είπα, αμυντικό, τι αμυντικό. Το 33 σου λέει, ρε φίλε. Δεν έχουμε τα νούμερα εδώ, ρε φίλε. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπο ήταν center back, είχε κάνει φάουλ αυτό. Το Θεοδωράκι, λε, το Δημήτρη. Είχε κάνει φάουλ και κάνει και το δεύτερο φάουλ εκεί μέσα στην περιοχή που ήταν και πέναλτι. Άρα τρία πέναλτι και όση κόκκινη στην Κέρκυρα. Τα βρήκαμε. Άρα μια χαρά είναι και ο Βοσνιάδη και ο Μυροφορίδη. Επόμενη γραμμή. Δεν λέμε ότι είναι μια χαρά. Τώρα... Χρήστο, πάμε, πάμε. Περιμένουμε κι άλλοι. Παραπέρα, παραπέντε μιλήσω. Στο λαό του Ηρακλή να μιλήσει, ρε φίλε. Εντάξει, μίλησε του. Δεν μα άφησε να μιλήσουμε. Σωστό. Εσύ έχει όλη τη μέρα το ράδιο και μιλά και εγώ βγήκα να πω δύο κουβέντε και όχι έτσι και όχι αλλιώ. Έξι λεπτά είσαι τώρα. Δεν είναι άποψή μου. Δεν μπορεί να βάλω κανένα. Πάμε μόνο με αυτό. Μόνο με τον Δημήτρη, πάμε. Έτσι. Έγινε Δημήτρη μου, να σε καλά. Να σε καλά, παλικάρι. Να σε καλά, Δημήτρη, ωραίο. Βγαίνει πιο νωρί, Δημήτρη. Βγαίνει η φωνή τη λογική. Τρία πέναλτι και δεν δίνει και μία κόκκινη στην Κέρκυρα. Ωραία, τέλο. Αλλά δεν τα λε. Άρα σφαγή του Ηρακλή. Δεν τα λε όμω. Δεν τα λε. Κάνει κοκοκό. Καλημέρα. Πολιτέ του γραμμένου. Ναι, επόμενη. Θα μου βγει και ένα όνομα τέτοιο, ρε φίλε. Τώρα θα δικήσουμε αυτόν εδώ. Θα πούμε ένα λεπτό να μιλήσουμε. Ναι, καλημέρα, φίλε. Δύο περιμένουν. Ναι, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά, είστε καλά! Χαιρετίζω τον οπαδό του ΠΑΟΚ που υποστηρίζει την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, την μοναδική που μπορεί να φέρει τίτλο στην πόλη στο μπάσκετ. Καταρχήν να δώσω με συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες της ομάδας, της μπασκετικής, που τους ταπείνωσαν αυτούς. Ο coach τώρα είναι καλός, ο Ηλίας. Ο coach Ηλίας είναι καλός τώρα. Άκου να σε πω τώρα. Σε έχει εδώ θα περνάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Σε έχει ξεφτυλίσει ο Παπαθεοδόρου. Άσχετε. 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 Κύριε Παπαδόπουλο. Άσχετε. Άσχετε. Τρέμουνε. Βρήκαμε καινούριο προπονητή. Τον κύριο Μπίδη. Όσο ήταν ο άλλος εκεί στον πάγκο μέχρι να τον αποβάλουνε. Τσίμα τσίμα πηγαίναμε με την ΑΕΚ. Με τον απόβαλα ξεφύγαμε και 12 πόντους. Έτσι, μπράβο, πες τα. Και μετά τι έγινε, ρε, αφού ξέφυγες? Και τι έγινε, ρε, δεν τους πέρασα. Σημασία έχει η νίκη. Έτσι, μπράβο. Αυτό δεν έχει σημασία. Σε έχει διασύρει. Σε πάμε διασύρει. Στα τρία αγοράκια να πάρουμε την κούπα. Αλλά τώρα που θα φύγει. Λοιπόν, τρία ωράκια, τώρα που θα φύγει. Δεν ξέρω τι θα είναι. Θα τους κάνω κουβούνια και εκεί. Μόνο με αγοράκια κάνεις. Λοιπόν, εσύ, ρε, δεν τρέπεστε. Κύριε Διευθυντά Προσωπικού. Ευχαριστούμε πολύ τον φιλοκρατή. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Δεν τρέπεστε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε χρόνο, σωστό. Δεν υπάρχει χρόνο. Επόμενο. Όχι, δύο. Μην παίρνετε άλλους, ρε παιδιά. Τελευταίοι δύο από ένα λεπτό, παρακαλώ. Τελευταίοι δύο από 1,5 λεπτό. Άντε, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν είναι και διαγωνισμό σήμερα. Ανδρέας από Νέα Υόρκη, πάω. Από το Bronx. Πάμε γρήγορα, Ανδρέα. Πώς τον έδειξε ο Μπάουκ? Εξαιρετικό. Δεν ήμασταν και πολύ καλοί, αλλά εντάξει. Μπορεί να μα δει το πέραντι. Όπως είσαι, εδώ και αυτό αγωνιστικές. Δεν έχει καταστροφή. Δεν είναι καταστροφή. Έχει καταστροφή. Θα αυξηθεί η διαφορά την επόμενη εβδομάδα. Τώρα που λέγατε το. Πάω πανετολικό. 3-0 θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Του Λουτσέσκου που δεν το θέλαμε πέρυσι. Έτσι. Και τι έκανε. Έτσι, έτσι. Μπορεί να κάνει ο Ερέρα θαύματα. Ναι. Να φτάσει στου 16 κυπέλου. Από την Ισπανία που θα βρίσκεται. Και το Λουτσέσκου πέρυσι δεν το θέλαμε. Αλλά κοίτα τι έκανε. Ναι. Καλά τα λέω. Πολύ καλά. Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στο Bronx και στο New York Times. Σε ακούω χαρούμενο κάθε Δευτέρα. Έτσι, μπράβο, ναι. Τελευταίος ακροατής για σήμερα, παρακαλώ. Τι καλός που είναι. Καλημέρα. Τελευταίος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Λίγο πιο δυνατά, παλικάρι μου, όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Πάνος από Θεσσαλονίκη είμαι. Ναι. Πακουτσής. Ο παδός του. Πάνος. Πάμε, Πάνος. Καλή εβδομάδα, γόρι μου, πάμε. Λοιπόν. Ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ
ότι φέτος στα 5 μάτς του ΠΑΟΚ που έχουν παίξει Έλληνες ηγετητές δεν υπάρχει δόλος. Δεν μπορώ να το δεχτώ, ρε παιδιά. Και εγώ, με τον Αστέρα Τρίπολης, ας πούμε, δεν μπορώ να το δεχτώ. Όχι, στην Κρήτη, ή προχθές. Με τον Αστέρα Τρίπολης, δύο κόκκινες στον Αστέρα δεν έδωσε. Και τα προσπερνάμε, κατάλαβε, δεν μας συμβαίνουν. Σαν του Ηρακλειδέα! Σαν του Ηρακλειδέα προηγουμένως, τέτοιες κόκκινες. Εδώ μιλάμε για σκαριές. Εγώ είμαι δίκαιος πάνω. Άστο. Δώσε μου την κόκκινη κάρτα και μετά σχάσω. Αλλά δώσε μου την κόκκινη κάρτα και ας παίξω το μάτσο μετά 11 με 10. Σου δίνει πέναλτι να τελειώσει το μάτσο, σου λύνει τον γόρδιο δεσμό. Δεν σου δίνει πέναλτι στην Κρήτη γιατί λέει μπάλα φτάνει στην Ιεράπετρα και καλό είναι να, δοθεί, να προγηθεί η αντίπαλη ομάδα. Κατάλαβε τι γίνεται. Να φτύχει αίμα εσύ να κερδίσει. Με την μπάλα στην Ιεράπετρα. Στο 1 και 10. Αφού έχει παίξει καμιά γονταριά παιχνίδια με το μαχαίρι στο λαιμό. Κατάλαβε. Μα σε κάθε μάτ γίνονται 1 με 2 κραυγαλαία λάθη. Και σε ποιο μάτς με το νόμο, πάντα. Με τον Πανιόνιο είδες τι θα γινότανε, τι θα γινότανε. Με τον Πανιόνιο μου ακύρωσε τον γκολ. Στην επόμενη φάση ο Πανιόνιος είχε κλασική ευκαιρία για να κάνει το 1-1. Πες τα Πανάγο. Θα ήταν ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος. Έτσι. Πάνω τι ηλικία έχεις αγόρι μου αν επιτρέπετε. 22. 20. 20 είσαι. Να προσέξεις αγόρι μου και τι πίνεις και τι... Μια χαρά είναι. Πάνω. Ας την ηρωνία του άλλου, μην στεναχωριέσαι. Σε μένα εδώ, πάνω. Ο οποίος λέει, να το διαβάσω. Κρυφοβάζελε. Περίμενε τώρα, πρόσεξε. Εσένα, κρυφοβάζελε. Με το νου σου μπορεί να κερδίσει 3-0 ο Γαύρος μεθαύριο. Μπούλι που κάνεις και δίαιτα. Ποιο λέει. Εμένα. Άκου λίγο. Ρε φίλε, είπα ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει 3-0 το Παναθηναϊκό και με λέει κρυφοβάζελε. Φίλε, άκου λίγο. Μόνο Βασιλική Ρετσίνα. Οι άλλες σε χαλάνε. Η Βασιλική Ρετσίνα που είναι η κατάλληλη καλή. Είναι όπως πρέπει. Να για να μάθεις λοιπόν. Με λέει κρυφοβάζελο ενώ είπα θα φάει τρύπαλο ο Παναθηναϊκός. Λίγο με μπερδεύει. Ναι. Ωραία, ωραία. Προχθές πάντως πήγε γενέθλια η μαμά μας. Έφαγα μια τούρτα, φίλε, εκπληκτική. Τη χάλασα τη δίαιτα. Να ξέρει ο φίλος. Φίλε, αυτή τη βδομάδα θα είμαι παραπάνω στα κιλά. Να ξέρει αν ανησυχεί για τη δίαιτα. Σε ευχαριστούμε το κομμάτι που έφερες. Τούρτα μπορεί να έχω φάει μισή φορά στη ζωή μου. Άιντε Σάσα, άιντε Σάσα. Δε την πάστα, δε την πάστα. Άιντε. Γεννάει τον Ιανουάριο η Σάσα. 7 μηνών έγκυος. Αχ, Σάσα. Το παιδάκι θα δει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Σάσα βράστα. Σάσα βράστα για τους υπόλοιπους. Αυτά. Λοιπόν, διαγωνισμούς δεν έχουμε. Αύριο είπαμε. Έτσι, να είσαι ετοιμότητα. Έχουμε φεστιβάλ που θα προσκλήσει αύριο. Να είσαι ετοιμότητα. Το Μπέργκλερ ήταν κοντά μας και σήμερα. Το οποίο επισκέφτηκα εψέ το μεσημέρι και απόλαυσα το ονειρικό που είναι το bacon. Το Μπέργκλερ bacon με ψωμάκι μπριός, μπιφτέκι bacon, τσένταρ ντομάτα, iceberg αρωματισμένη, πάστα bacon και μια ονειρική σαλάτα coleslaw. Μεταμορφώσεως 5 στην καρδιά της Καλαμαριάς για τη λιβεριά από τον Μπέργκλερ στην ευρύτερη περιοχή 23-14-007-722. Κυκλοφορεί ελεύθερα στο YouTube το βιντεάκι. Το είναι στα υποψήφιο στις διαφημίσεις χρονιάς στην Ευρώπη για Όσκαρ, για βραβιάκι. Από εμάς και τον Χρήστο Κιώση να έχετε μια bloody rocking day.